Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στις παρεμβάσεις εδώ στο Blue Sky. Με κάποιες ενδείξεις σταθεροποίησης ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα, με τον αριθμό κάπως να περιορίζεται των κρουσμάτων, με τον αριθμό των νεκρών να πέφτει, αλλά με τον αριθμό των διασωληνωμένων να είναι εξαιρετικά υψηλός. Αυτό αφορά κυρίως τα κρούσματα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 1388 τα κρούσματα τα νέα, 549 διασωληνωμένοι, 84 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους. Όμως αυτή η ελαφρά ένδειξη μιας θετικής εξέλιξης, μιας απόδοσης των μέτρων, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει μια πολύ αισιόδοξη προοπτική για το τι έρχεται. Καθώς περάσαμε ένα δραματικό Σαββατοκύριακο με εκατόμβοι θανάτων, γεγονός το οποίο μας δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στους δέκτες μας αυτό το υπαίθριο νοσοκομείο έξω από το 424 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έστησε ο στρατός για να μπορέσει να συνδράσει με την κατάσταση η οποία στην συμπρωτεύουσα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως επίσης και στη Λάρισα. Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα πιέζεται αφόρητα, το σύστημα δημόσιας υγείας, και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υφίσταται αυτή η πίεση όσο η καμπύλη όχι δεν φτάνει σε επίπεδα του να σταθεροποιηθεί, αλλά να αρχίσει να μειώνεται. Έχουμε δηλώσεις σήμερα και του Υπουργού του Βασίλη Κικίλια, αλλά έχουμε και τη δηλώση του Νίκου Χαρδαλιά. Μοναδική προτεραιότητα για την κυβέρνηση παραμένει η ανθρώπινη ζωή. Η διαφύλαξη και η προστασία της, δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Την ώρα που ο Βασίλης Κικίλιας μας προειδοποίησε ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τα Χριστούγεννα έτσι όπως τα ξέραμε. Ταυτόχρονα, η αντιπολίτευση εξακολουθεί να ασκεί σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση για ολιγορία, για έλλειψη προετοιμασίας, για όχι σωστή διαχείριση αυτού του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον κύριο Ξανθό πήγε σε νοσοκομείο που έκανε δηλώσεις, όπου προσπαθεί να μιλήσει με το προσωπικό και να ενημερωθεί για το πώς είναι τα πράγματα. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό σύγχυσης στους πολίτες, διότι έχουμε μια αντιφατική εκπομπή μηνύματος από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, διότι από τη μια μεριά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε αναφορικά με τις γιορτές, από την άλλη είναι ανοιχτή μια συζήτηση για το εάν και κατά πόσο μετά τις 30 Νοεμβρίου και με έναν ορίζοντα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα ανοίξει σιγά σιγά η αγορά και η ζωή μας. Αν θα αρχίσουν τα σχολεία να ανοίγουν σταδιακά, αν η εστίαση θα επανέλθει, αν το λιανεμπόριο θα επανέλθει. Αυτά όλα θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα πρέπει να σταθούμε στα θετικά μηνύματα της ημέρας. Ξεκίνησε από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος ζήτησε να αποδεσμευτεί των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, πνευμονολόγος γιατρός στην ειδικότητα, για να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ακολούθησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κέλλας από τη Λάρισα και Μπλούχος από τη Δράμα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κέλλας ήταν ένα από τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού. Ελπίζω ότι και άλλοι γιατροί κοινοβουλευτικοί θα ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα, γιατί από ό,τι φαίνεται η κατάσταση δυσχεραίνει και θα χρειαστούν όλες οι δυνάμεις να επιστρατευτούν αυτήν την ώρα. Να πούμε ότι η πανδημία σαρώνει τις αγορές, τις επιχειρήσεις. Σήμερα έγινε γνωστό ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας ένα πακέτο ενίσχυσης της Aegean, της αεροπορικής εταιρείας. Οι αεροπορικές εταιρείες, ως γνωστόν, παγκοσμίως πλήττονται από την πανδημία. Οι αερομεταφορές βρίσκονται σε κίνδυνο. Ένα πακέτο, λοιπόν, κρατικής ενίσχυσης, όπως και άλλες εταιρείες και αεροδρόμια τα οποία μπαίνουν σιγά-σιγά στη σειρά για βοήθεια. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να καλωσορίσω τους συναδέλφους αυτήν την ώρα, τον Χρήστο Κόνστα και τον Βασίλη Σκουρή. Λοιπόν, Χρήστο.
Αυτό το Σαββατοκύριακο είχα την εντύπωση ότι ζω στην πιο ευτυχισμένη χώρα του πλανήτη. Τη χώρα με τα. Με 100 νεκρούς. Στη χώρα με λυμμένα τα προβλήματά της. Με 100 νεκρούς, όπως λες. Εμείς ασχολιόμασταν με ένα βίντεο που παίχθηκε στη Βουλή. Ασχολούμασταν με κάποια πάρτι που έγιναν και καλώς ή κακώς έγιναν και πώς έγιναν. Και αυτό ήταν το θέμα συζήτησης και στις παρέες αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα. Ήρθε η σημερινή μέρα να μας ξαναβάλει πάλι στην επικαιρότητα και σήμερα τι είχαμε. Είχαμε το φαινόμενο από τη μία να συζητάμε για το άνοιγμα της αγοράς και πότε θα ανοίξουμε. Ξεκινούσαν οι υπουργοί το πρωί στις τηλεοράσεις και λέγανε πότε θα ανοίξει η υπουργή η αγορά, πότε θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Και την ίδια ώρα, στις ίδιες εκπομπές, οι επιδημιολόγοι μιλούσαν για το τρίτο κύμα του κορονοϊού που θα μας χτυπήσει. Δεν μιλούν οι επιδημιολόγοι απλώς. Υπάρχει καμπανάκι που κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και αυτό με όθησε εμένα νωρίτερα στην εισαγωγή μου να μιλήσω για αντιφατικά μηνύματα τα οποία εκπέμπονται από τα κυβερνητικά στελέχη. Μα δεν είναι μόνο τα κυβερνητικά στελέχη. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για τρίτο κύμα, και το οποίο θα είναι και βιαιότερο, θα είναι και πιο θανατηφόρο στον κορονοϊό, ποιος μπορεί να κάνει σχέδια και τι. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά της ημέρας, το σχέδιο για την Aegean, όπως και το σχέδιο για την Τράπεζα Πειραιώς, όπως και σε άλλες περιπτώσεις που θα δούμε, η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, δίνει κρατική βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα υποχρεώνει τους μετόχους της εταιρείας να βάλουν λεφτά. Βάζει το κράτος 120 εκατομμύρια ευρώ στην Aegean, αλλά βάζουν και οι μέτοχοι 60 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία τους. Έτσι. Ναι. Και βέβαια τα λεφτά αυτά δεν είναι ιδανικά ούτε χαριστικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια και με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, που είναι απόψινό μας καλεσμένος. Το μεγάλο θέμα για τον κύριο Σκυλακάκη και για την οικονομία είναι αυτό το σχέδιο ανάκαμψης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το δίνει στη διαβούλευση πια. Το διαβάσαμε σε αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλες τις εφημερίδες, το διαβάσαν και τα κόμματα και από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να συζητάμε. Το μυστικό και το κεντρικό σημείο, και κλείνω με αυτό, είναι ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν θα γίνει με χαμηλούς μισθούς. Θα γίνει με προστιθέμενη αξία σε ό,τι παράγεται. Αυτό είναι το κεντρικό σχέδιο που διαπνέει όλο το σχέδιο, όλο το πρόγραμμα του κυρίου Πισαρίδη. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να μας το εξηγήσει, γιατί έτσι όπως το λες ακούγεται αυτή τη στιγμή, ξέρεις, ουτοπικό και ευσεβής πόθη και ουτοπία. Βασίλη. Ναι, τώρα, εγώ το σχέδιο αυτό παρεμπιπτόντως δεν το είδα. Περιμένω να το δω ολόκληρο και περιμένω να δω και το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης που θα αποσταλεί. Δεν έχει δοθεί χρήσος στη δημοσιότητα. Διαρροές ήταν αυτές. Και είναι άλλο πράγμα αυτό, άλλο τι διαρρέεται. Και άλλο να διαβάσουμε ένα σχέδιο. Γιατί ό,τι διαρρέεται είναι για ζύμωση, έτσι. Ναι, είναι γνωστό. Δεν λέω ότι είναι από προσανατολιστικό, σώνει και καλά. Μα η σημερινή συνάντηση. Βάλει τη μάσκα σου τώρα, είσαι εχθρό τη μάσκα, το ξέρω, φωνάζει. Δεν είμαι, ρε παιδάκι μου. Αλλά. Κάνει πώ ξεπνάει. Ξεχνάει, μάλλον. Τι κάνει, πώς ξεχνάει. Λοιπόν, τώρα. Η σημερινή συνάντηση γι' αυτό έγινε, για να δοθεί στην πλειοψηφία. Επί της ουσίας, για το θέμα που υπάρχει. Άκουσα την κυρία Παπαευαγγέλου να λέει ότι δεν μειώνονται με το ρυθμό που περιμέναμε. Και είναι ένα θέμα αυτό. Και είπε είναι χαρακτηριστικά ήταν 4.300 και είναι 4.300 και είναι 4.000 τώρα. Οι οποίοι είναι νοσηλευόμενοι. Πολλοί από αυτούς, ναι, θα πρέπει λοιπόν, να πάνε σε μεθ, έτσι δεν είναι. Και έχει ένα ενδιαφέρον εκεί. Γιατί αν είναι γεμάτες οι μεθ στη Θεσσαλονίκη, 99% είπε πληρότητα, σημαίνει για να μπει ένας μέσα πρέπει να βγει ένας έξω, να γίνει καλά ή να καταλήξει μακριά από εμάς και μπορεί να μην συμβεί έτσι δυστυχώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος να γίνει καλά για να μπει ένας άλλος μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η πίεση και γιατί κουβεντιάζαμε και από αυτή την εκπομπή για τη Σμέθολο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, σε αυτό, χθες ήταν Κυριακή και τα τεστ είναι λιγότερα. Και θα δούμε πώς θα είναι τα κρούσματα αύριο. Να, έχει όμως ενδιαφέρον Δευτέρα, ένα ποτέ σημείο. Ναι, ναι. Ότι η θετικότητα των τεστ σήμερα, έχω σημειώσει τα νούμερα, είναι 12,38. Χθες ήταν 11,78 και προχθές ήταν 11%. Άρα που είναι αυξημένη. Που σημαίνει ότι υπάρχει μία αύξηση. Γι' αυτό μπερδεύονται όλοι και μας λένε περιμένετε αυτές τις δύο εβδομάδες. Είναι κρίσιμο δεκαήμερο και είναι το αμέσως επόμενο διάστημα. Και νομίζω και αυτά που λέγονται για το τρίτο κύμα, προφανώς έχουν βάση για να το λένε οι επιστήμονες, πρέπει να τα δούμε, δεν πρέπει να τρομάξουμε. Και πρέπει μαζί με τις πιέσεις για να παίρνονται κάθε φορά τα πιο σωστά μέτρα, να τηρούμε με όρους
απαρέγκλητους, με όρους απαράβατους όσο μπορούμε, αυτά ακριβώς που λένε επιστήμονες. Αυτά δεν υπάρχει καμία άλλη λύση, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά αυτό που λένε οι επιστήμονες. Τα ξέρουν όλα. Προφανώς το λένε δεν τα ξέρουν όλα. Προφανώς, αλλά ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Και αυτά πρέπει να τα τηρούμε, πώς να σας πω, δεν το συζητάμε, δεν γίνεται κουβέντα κατά τη γνώμη μου πάνω σε αυτό. Μια παρένθεση. Έχει βγει ένα ντοκιμαντέρ στη γαλλική τηλεόραση, ντοκιμαντέρ τρόπος τη λέγει τώρα, κατάπτυστο κατά την άποψή μου, Hold Up λέγεται. Και είναι 2 ώρες βίντεο με ιστορίες φαντασίας και συνωμοσίας για το πώς έφτασε ο κορονοϊός στον κόσμο. Mm-hmm. Όχι CIA, όχι εξωγήινοι κτλ. Ένα πράγμα τέλος πάντων εξωφρενικό. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η κυρία που μας βοηθάει στο σπίτι ήρθε σήμερα το πρωί στο σπίτι ακριβώς με αυτά τα επιχειρήματα. Ναι. Ότι δεν ότι υπάρχει. Παραπλανώνται ότι οι πολίτες κλπ. Γι' αυτό και εμείς τώρα επιχειρούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, να δίνουμε, να παραθέτουμε τα στοιχεία και στο βαθμό που μπορούμε από αυτό το βήμα που έχουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για το πώς θα προστατευτεί. Είπες για τους γιατρούς, Λίνα, και έχεις απόλυτο δίκιο και μπράβο στους βουλευτές, όπως μπράβο πριν στις νοσηλεύτριες. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να αμυφθούν. Πρέπει έμπρακτα να βγουν. Θα πάρουν δώρο. Θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων. Μου το είπανε σήμερα. Ναι, σήμερα ο κύριος Κοντοζαμάνης το είπε, νομίζω. Αλλά να δούμε αν θα πάρουν όλοι ή θα πάρουν μόνο αυτοί που ασχολούνται με τον κορονοϊό. Εμείς καλά κάνουμε και πιέζουμε. Κάτι φτάνει στα αυτιά τους. Αρχίζει και. Τώρα, 2 ακόμα θέματα με ενδιαφέρον στην ατζέντα της ημέρας. Για το θέμα το άλλο που συζητήσουμε τον κύριο Σκυλακάκη. Όντως είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα κορυφαίο θέμα της ημέρας, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Νομίζω το ένα είναι μια αποκάλυψη του συναδέλφου του Νίκου του Μελέτη, στο Liberal νομίζω ήταν, ότι η τελευταία τουρκική ναύτεξ φτάνει μέχρι τα 5,8 ναυτικά μίλια εντός των ελληνικών χωρικών εδάτων. Αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι τεράστιο. Μπορώ θέμα να σας πω ότι ουσιαστικά γίνεται γιατί οι Τούρκοι θεωρούν ότι εξαιρούν από τη στρογγύλη, τη βγάζουν λάθος, τη βγάζουν απ' έξω. Θεωρούν δηλαδή ότι η στρογγύλη δεν υπάρχει κατ' ουσίαν. Είναι ένα θέμα που πρέπει και αυτό να το δούμε μπροστά μας. Και το δεύτερο είναι αυτή η εισαγγελική έρευνα για Τσίπρα, Κουτσούμπα και Βαρουφάκη. Φτάνει στα γνώμη μου είναι και τραγωδία και κωμωδία μαζί. Φανταστείτε τώρα αυτό, οι τρεις είναι βουλευτές, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει στη Βουλή. Mm-hmm. Θα πάει στη Βουλή, παραβίασαν τον νόμο, καταδικάζονται. Αυτό δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αν παραβίασαν τον νόμο, λοιπόν, πρέπει να παρεπευθούν. Θα τους παραπέμψει η πλειοψηφία που λέει ότι δεν. Θυμάσαι τι μας έλεγε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας εδώ όσον αφορά τους πολιτικούς αρχηγούς. Ότι είναι πλημαλυματικού χαρακτήρα. Είναι, αλλά πρέπει όμως αν είναι, πρέπει να παραπέμψουν. Δεν το ξέρω αλλιώς. Λοιπόν, θα τους παραπέμψει η πλειοψηφία. Προφανώς όχι. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα λέει ότι καλώς παραβιάζονται οι νόμοι. Θέλω να πω. Σε δουλειά να βρισκόμαστε με λίγα λόγια. Φτάνουμε ορισμένες φορές και ποια είναι η κατάσταση. Ναι, εντάξει, αυτό ξεκίνησε και με την ιστορία του κυρίου Βερβεσού, του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και του βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Ασκήθηκε και εκεί η εισαγγελική παρέμβαση, έτσι. Και παραπέμπεται στο πειθαρχικό του δούλου. Ναι. Αν τιμωρηθεί ο κύριος Βερβεσός, δεν βλέπω κανέναν λόγο για να μην τιμωρηθεί ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Κουτσούμπας. Αυτό να το πεις στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβερνητική πλειοψηφία. Η οποία θα πάει ο φάκελος στη Βουλή, είναι πολιτική, θα πάει στη Βουλή να του συμβουλεύσει. Να σου πω κάτι, αν θες να κάνω μια πρόβλεψη πάντως, δεν θα την ακούσουν τη συμβουλή σου. Ναι, και καλώς δεν θα την ακούσουν και θα ήταν και αστείο. Αλλά θέλω να σου πω γιατί τις προηγούμενες μέρες. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε φαγωθεί ότι είναι παράνομο αυτό. Αν είναι παράνομο το ένα, θα γίνεται το άλλο. Ο Μιχαήλ Κρανιδιώτη έκανε την εισαγγελική, έτσι. Ναι, το είχε κάνει από εκείνη την ημέρα, νομίζω. Είχε έτσι πάει στην εισαγγελία και είχε παρέμβει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη συμπρωτεύουσα τώρα. Η κατάσταση εκεί παραμένει δύσκολη. Να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο Ηλιάδη, από το Βόρεια.gr. Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστούμε που είσαι και μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, Λίνα. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα. Είδαμε ότι τελικά αυτό που μας έλεγες για αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 424 την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον το ακούσανε και σήμερα στήθηκε στον προαύλιο χώρο ένα υπαίθριο νοσοκομείο. Πώς εκτιμάτε θα βοηθήσει την κατάσταση, με δεδομένο ότι όλοι μας λέτε ότι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και στα ιδιωτικά και σε όποιο νοσηλευτικό ίδρυμα, εν πάση περιπτώσει, νοσηλεύονται COVID ασθενείς, είναι στα όρια της. Λίνα, όπως λέγαμε και την προηγούμενη Παρασκευή, γίνονται κινήσεις, αλλά δυστυχώς γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση. Mm-hmm.
και δεν ξέρω αν εν τέλει θα προλάβουν αυτό το δεύτερο κύμα. Όπως φαίνεται, να σας πω ότι καταρχάς υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Η μία είναι, μίλησα λίγο πριν να πούμε στον αέρα, με άνθρωπο του ΑΧΕΠΑ. Το ΑΧΕΠΑ mm-hmm. είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν αυτό το οποίο εφημέρευε μέχρι σήμερα το πρωί στις 8. Mm-hmm. Και μου είπαν ότι οι εισαγωγές στο προηγούμενο 24ωρο, μέχρι τις 8 το πρωί δηλαδή, ήταν αρκετά πιο κάτω από την προηγούμενη εφημερία. Αυτό λοιπόν καλή δείχνει... Καλή ειδήση της μέρας. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Αυτό λοιπόν δείχνει, και αυτό οι πληροφορίες είναι μέχρι πριν από λίγη ώρα και από το Παπαγεωργίου, το οποίο πήρε τη σκητάλη από τα ΧΕΠΑ, αλλά ολοκληρώνει την εφημερία του 8 το πρωί, mm-hmm. ότι και εκεί οι εισαγωγές είναι λιγότερες. Δείχνει λοιπόν ότι τουλάχιστον στις εισαγωγές αρχίζει λίγο να υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα. Mm-hmm. Βέβαια, όπως λέγατε και πριν, η ΜΕΘ είναι στο 99% και οι κλίνες είναι περίπου σε αυτό το ποσοστό. Δηλαδή αυτό το κλίμα το θετικό σε επίπεδο κρουσμάτων και εισαγωγών θα αργήσει καμιά εβδομάδα να περάσει στο σύστημα υγείας, στις ΜΕΘ και στις κλίνες. Άρα λοιπόν το 424, καταρχάς αυτή η εγκατάσταση η στρατιωτική του εργοστάσιου, το νοσοκομείο το οποίο στήθηκε εκεί, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει πριν από την Πέμπτη, αφενός αυτό, αφετέρου. Υπάρχει μια επίταξη δύο ιδιωτικών κλινικών της Γιουρομέτικα mm-hmm. με συνολικά 410 κλίνες και άλλη μια τρίτη του Σαραφιανού με άλλες 100 κλίνες, οι οποίες όμως και αυτές δεν κουμπώνουν άμεσα στο σύστημα υγείας. Θα χρειαστούν 2-3 μέρες. Ακόμα. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και η αποσυμπίεση θα έρθει με μια καθυστέρηση η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Ως προς αυτό. Τώρα νομίζω ότι τώρα, κάτι ανάλογα με το 424 λειτουργεί και στη Λάρισα, στο Βόλο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γίνεται μια ανάλογη προσπάθεια, γιατί και εκεί, στο Βόλο, γιατί και εκεί υπάρχει έξαρση κρουσμάτων και προσπαθούν, από ό,τι ακούμε από το ρεπορτάζ, πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ από το πρωί, να κρατήσουν γραμμή άμυνας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής, διότι αν το λεκανοπαίδιο παρουσιάσει μια ανάλογη έξαρση με αυτή της Θεσσαλονίκης, τότε εκεί θα χαθεί η μπάλα. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η επιδημιολογική κατάσταση στο λεκανοπαίδιο είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πράγματι η Λάρισα και η Μαγνησία και ο Βόλος δέχονται πολύ μεγάλη πίεση. Μπορώ να σας πω ότι είναι ισχυρότερη από αυτή που δέχεται αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Εκεί υπήρχε μια επίταξη στη Λάρισα μιας ιδιωτικής κλινικής και νομίζω ότι κάτι ανάλογο σχεδιάζεται και για το Βόλο. Uh-huh. Τώρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη η κακή είδηση της ημέρας ήταν τα πολλά κρούσματα, μια σειροή κρουσμάτων σε που είχαμε στο μεγαλύτερο προνοιακό ίδρυμα της Βόρειας Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο οποίο φιλοξενούνται περίπου 300 άτομα και έχει περίπου 60 εργαζόμενους. Σε αυτό λοιπόν παρουσιάστηκαν 60 κρούσματα μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι περιθάλπτονται εκεί και περίπου 4-5 κρούσματα μεταξύ των εργαζομένων και μάλιστα μία εξ αυτών δυστυχώς έχασε χθες τη ζωή της. Ναι, το είδαμε, ήταν μια νοσηλεύτρια. Είναι μια πολύ κακή είδηση, είναι σε εξέλιξη αυτό, να δούμε τι διάσταση έχει ακριβώς αυτό το γεγονός. Αυτή είναι η κακή είδηση της ημέρας. Τώρα, η καλή είδηση είναι ότι, όπως είπαμε, τα κρούσματα μειώνονται. Συγγνώμη, πριν να δώσει τους αριθμούς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ανέβηκε και θα κάτσει λίπη τρίμερο στη συμπρωτεύουσα για να επιβλέψει το ότι δεν θα σπάει το lockdown. Τι υπάρχει εκεί? Κάνουν μυστικά πάρτι, μαζεύονται, κάτι γίνεται, κάπου χάνεται η μπάλα και το μέτρο. Τι γίνεται εκεί, τι έχεις πληροφορίες γι' αυτό? Λίνα, για πάρτι τις τελευταίες 10 μέρες εντοπίστηκαν 2-3, τα οποία δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις και ότι εξαιτίας αυτών υπάρχει μια ανακύκλωση του κορονοϊού, επιδημιολογικού φορτίου. Νομίζω ότι άλλες είναι οι αιτίες. Για παράδειγμα, πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να φύγουν, μάλλον τα νοσοκομεία αναγκάζονται να τους βγάλουν, γιατί δέχονται πολύ μεγάλη πίεση, πριν να ολοκληρωθεί ο ενδεδειγμένος κύκλος της θεραπείας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, ξέρετε, πηγαίνουν στα σπίτια τους, πηγαίνουν σε οικογένειες, δεν πηγαίνουν κάπου αναγκαστικά σε απομόνωση, διότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Προφανώς. Και έτσι υπάρχει από εκεί μια σοβαρή ανακύκλωση
του, εγώ, του Ιού. Μεταξύ μας τώρα και αυτό δεν αφορά μόνο τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχω καταλάβει και το βλέπω από τη γειτονιά που μένω στην Κεσαριανή. Δεν είμαι σίγουρος και ευρύτερα πώς συμβαίνει. Δεν είμαι σίγουρος αν γίνεται και ο έλεγχος σε αυτούς που μπαίνουν σε καραντίνα στα σπίτια τους από την αστυνομία, όπως γινόταν την πρώτη περίοδο που πήγαιναν κάθε μέρα. Μπορώ να σου το πω από το ρεπορτάζ μου. Τρεις φορές τηλέφωνο. Νομίζω δεν γίνεται πια αυτό. Δεν γίνεται. Και να ξέρετε και κάτι ακόμη. Ότι πολλά από τα τεστ που βρίσκονται θετικά από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα δεν παρακολουθούνται από τον ΕΟΔΗ. Είναι αυτό βασικό ισχύει αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πια τα τεστ αυτά είναι πάρα πολλά. Είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες. Να ρωτήσω κάτι που αφορά το θεραπευτήριο και έχει να κάνει και με τα τεστ. Δηλαδή λέμε 60 άτομα και μία εργαζόμενη που πέθανε ενώ βρίσκονταν σε άδεια, εκτός υπηρεσίας. Εκτός. Αυτό πώς έγινε ξαφνικά, δεν έρχεται 60 άτομα και έχουν κατευθείαν. Θέλω να πω ότι υπήρχε ένας ιός που ήταν μέρες προφανώς για να διαδοθεί. Και εκεί κάθε πότε γίνονται τεστ, ποια είναι τα πρωτόκολλα. Εγώ στα ειδικά θεραπευτήρια, στα γυροκομεία κλπ. Σε μεγάλο βαθμό δεν το έχω καταλάβει συνολικά. Μπορεί να μην έχω και καλό ρεπορτάζ, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Όπως βλέπετε, ενώ κανονικά το πρωτόκολλο λέει ότι σε αυτές τις μονάδες, στις κλειστές δομές, γυροκομεία κτλ. Ή τέτοια προνοιακά ιδρύματα θα πρέπει να γίνονται ανά εβδομάδα ή το πολύ ανά δεκαήμερο έλεγχοι, αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί. Στην καλύτερη περίπτωση έχει γίνει μία φορά ή άντε δύο όπου υπήρξαν κάποια προβλήματα. Τέτοια είδους προβλήματα εκτός από τον Άγιο Παντελεήμονα, αυτό το προνοιακό ίδρυμα, είχαμε και σε 2-3 γεροκομεία τις τελευταίες 10 μέρες. Mm-hmm. Και εκεί από τυχαίους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν κρούσματα. Προς το παρόν δεν έχουμε πάρα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα, αλλά όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Και θα πρέπει να πω και κάτι ακόμα, γιατί γίνεται μια συζήτηση τις τελευταίες ώρες με αφορμή τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι μόνο 8 ιδιώτες γιατροί πανελλαδικά ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Υπουργείου να συνδράμουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μίλησα πριν από λίγο με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είπε ότι μόνο στη Θεσσαλονίκη 170 ιδιώτες γιατροί έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να πάνε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να συνδράμουν. Γιατί δεν πάνε? Το περίεργο όχι, είναι να πάνε. Ότι... Γιατί δεν πάνε? Γιατί δεν έχουν το πάει? Το περίεργο είναι ότι από ό,τι μου άφησε να εννοηθεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίτσας, είναι ότι για κάποιους λόγους το Υπουργείο δεν μπορεί να τους αξιοποιήσει, να τους εντάξει κάπου. Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι λόγοι. Μπορεί να είναι ο πανικός που επικρατεί στα νοσοκομεία, μπορεί να είναι ο ελλιπής σχεδιασμός που υπάρχει. Πάντως, εάν είναι έτσι, φαίνεται ότι η δήλωση του κ. Πέσα... Το έχει ενδιαφέρον που μας λες. Είναι μεγάλη είδηση. 170 είναι μεγάλος αριθμός και αυτή την ώρα. Και ελπίζω να ακούει κάποιος από το Υπουργείο και να, αν μπορούν να παρεύουν, να μας πούνε για ποιο λόγο. Μήπως είναι ειδικότητες που δεν χρειάζονται, είναι αυτές που έχουν προκηρυχθεί? Χαζές ερωτήσεις, αλλά καμιά φορά... Αυτό ναι, προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται. Γνηλατούμε πώς θα πω. Γνηλατούμε την επικαιρότητα. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει σήμερα ειδικότητα ιατρική η οποία δεν χρειάζεται? Στα νοσοκομεία γίνεται πανικός. Σωστό. Χρειάζονται σχεδόν όλες οι ειδικότητες. Είναι μεγάλη είδηση αυτό που μας δίνεις και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια και θα παρακαλέσω και τους συναδέλφους στο Control αν καταφέρουν να επικοινωνήσουν με κάποιον στο Υπουργείο Υγείας να μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε ή να το διαψεύσουμε. Δεν ξέρω πώς. Αν μας ακούνε οι συνάδελφοι, ας προσπαθήσουμε λίγο να το ψάξουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, Νίκο Ηλιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε και μας δίνεις τις πληροφορίες έτσι ad hoc από το μέτωπο της Θεσσαλονίκης, γιατί μας ενδιαφέρει να πάει καλά η Βόρειος Ελλάς. Εγώ έχω και έτσι συναισθηματικούς λόγους, γιατί είμαι σε ΡΕΑ και ξέρω ότι δεινοπαθούν εκεί τα... Θα πάει καλά. Εγώ που είμαι Θεσσαλονικιός δεν έχω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Να είστε καλά. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και να καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ακούσαμε σήμερα ότι είναι έτοιμο, δεν είναι βέβαια άμεσα ζήτημα αρμοδιότητάς σας, ότι είναι έτοιμο να καταλήξει η διαπραγμάτευση για ένα πακέτο στήριξης της Aegean, δεδομένου ότι η πανδημία έχει πλήξει τις αερομεταφορές
Και η Aegean είναι ο κρατικός, κρατεός αερομεταφορέας τον οποίο έχουμε στη χώρα μας. Και αναρωτιέμαι, εάν πλέον όπως δυσκολεύει, δυσχεραίνει η κατάσταση με την πανδημία και τις επιπτώσεις στην οικονομία, εάν μπορεί να αντέξει όλα αυτά τα μέτρα στήριξης η ελληνική οικονομία αυτήν την ώρα. Και για πόσο καιρό. Η ελληνική οικονομία, κοιτάξτε, η υπόθεση Aegean είναι μια εταιρεία που αντιμετώπισε την κρίση ευτυχώς σε καλή κατάσταση, δηλαδή έχοντας σημαντικά ταμιακά διαθέσιμα και αρκετές καλές χρονιές και μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Και είναι και σοβαρή εταιρεία, αξιόπιστη. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη βοηθήθηκαν πάρα πολλοί αεροπορικές εταιρείες. Η προσέγγιση και η δική μας είναι... 6 δισεκατομμύρια Lufthansa, 1 δισεκατομμύριο Air France. Ναι, η δική μας προσέγγιση είναι ότι πρέπει να υπάρξει βοήθεια. Θα δοθεί με έναν τρόπο, θα βοηθήσουν δηλαδή και οι ίδιοι οι μέτοχοι και η πολιτεία. Πιστεύω ότι είναι τελείως αναγκαίο αυτό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό τον τουρισμό στα επόμενα χρόνια. Μην ξεχνάτε, το θέμα μετοχές, του τουρισμού του ελληνικού είναι άμεσα συνδεδεμένο με την δυνατότητά μας να έχουμε καλές αεροπορικές μεταφορές. Το δημόσιο θα πάρει μετοχές από την εταιρεία. Πώς θα συμβεί, θα δώσει τα χρήματα? Θα το ανακοινώσει το αρμόδιο κομμάτι του Υπουργείου. Εγώ, όπως θυμόσαστε, είμαι αναπληρωτής υπουργός για τα δημοσιονομικά. Η δουλειά της Aegean είναι σε άλλο κομμάτι. Εντάξει, δίκιο, τώρα έχει τα πόλη το δίκαιο. Αλλά... ότι ζητάτε, θα ζητήσετε βοήθεια και για τα αεροδρόμια. Ισχύει αυτό, κύριε Σκυλακάκη? Αντίστοιχη βοήθεια. Στα αεροδρόμια είναι διαφορετική η συζήτηση, γιατί δεν πρόκειται για βοήθεια, αλλά για συζήτηση στη βάση των συμβάσεων που έχουν, που είναι και διαφορετικά ανάλογα και με το αεροδρόμιο. Είναι άλλη σύμβαση του Διεθνούς Αερολιμένα, άλλη σύμβαση των περιφερειακών αεροδρομίων. Συνεπώς, είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι. Τώρα, για να έρθουμε στα δικά σας, γιατί είναι αλήθεια ότι η πρώτη ερώτηση δεν αφορά δική σας ύλη, αλλά επειδή ασχολείστε πολλά χρόνια με αυτά και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση και να καταλάβουμε και πού πηγαίνει το πράγμα. Τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης. Κατέληξε η Ευρώπη τελικά? Πώς πάμε? Θα έχουμε καθυστερήσεις κι άλλες? Θα υπάρξει δυνατότητα, εάν καταλήξουμε, να πάμε και σε ένα δεύτερο πακέτο ενίσχυσης? Ήδη μιλούν για τρίτο κύμα πανδημίας. Τι έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε? Ένα-ένα. Τρίτο πακέτο ενίσχυσης ή δεύτερο πακέτο, όπως θέλετε πάρτε το, δεν βλέπω στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε και το γεγονός ότι θα αρχίσουν εμβολιασμοί, έτσι όπως το βλέπω, το αργότερο τον Ιανουάριο. Συνεπώς υπάρχει μια πόρτα εξόδου από την κρίση, την οποία πια την βλέπουμε σε πραγματικούς όρους. Το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα δεν θα έχει καθυστερήσεις, κατά τη γνώμη μου, κατά κύριο λόγο γιατί οι καθυστερήσεις θα είναι δικές μας αν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν, σε ό,τι αφορά την ταχύτητα με την οποία θα προετοιμάσουμε το πακέτο. Ήδη στείλαμε το προσχέδιο, πολύ καλά στοιχειοθετημένο πρέπει να σας πω, και προχωρούμε στην εξειδίκευση. Είναι ένα δύσκολο πακέτο γιατί δεν έχει δυνατότητα αλλαγών. Τα λάθη θα κάνεις στην αρχή, θα τα κουβαλάς και θα σου κοστίσουν πολύ ακριβά στη συνέχεια. Οπότε σε σχέση με το πακέτο των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχουμε προετοιμάσει, θα κάνουμε άλλα 5 είδη ελέγχων μέχρι να φτάσουμε στο τελικό πακέτο. Έχουμε δηλαδή να ελέγξουμε τα θέματα του πρασίνου, κυρίως το να μην βλάπτει το περιβάλλον οποιοδήποτε από τα έργα ή μεταρρυθμίσεις. Είναι ρήτρα αυτή που υπάρχει. Το ψηφιακό κομμάτι, γιατί πρέπει να έχουμε 20% ψηφιακά, πρέπει να ελέγξουμε το εύλογο του κόστους. Θα πάρουμε έναν εξάρτητο σύμβουλο
πέρασε αυτό από τη Βουλή και έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία, ξεκινήσει η διαδικασία. Τα θέματα του ρεαλισμού των στόχων και των οροσήμων που τίθενται και γενικότερα του ρεαλισμού των έργων, γιατί αν πέφτουμε έξω θα χάνουμε χρήματα. Και τα θέματα κρατικών ενισχύσεων. Μετά από αυτούς τους 5 διαφορετικούς ελέγχους, και ενώ θα συζητούμε παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 εβδομάδες περίπου η κουβέντα και πυκνώνει, θα καταθέσουμε το δικό μας σχέδιο, ελπίζω κάποια στιγμή μέσα στο Φεβρουάριο, για να μπορέσει να εγκριθεί μέχρι το τέλος πρώτου εξαμήνου. Ενδιαμέσως θα ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε έργα και μεταρρυθμίσεις με δικό μας κόστος και δικό μας κίνδυνο, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις απορροφήσεις και να μην εξαρτώνται οι απορροφήσεις από την γραφειοκρατική διαδικασία. Μπορείτε που είναι όμως αναγκαία. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια πρόγευση τα πρώτα έργα και μεταρρυθμίσεις που έχετε σχεδιάσει, σε ποια κατεύθυνση θα είναι, ποιες θα είναι οι πρώτες σας κινήσεις, αυτές που αυτής θα κάνει η χώρα περιμένοντας τη βοήθεια και την έγκριση του πακέτου? Κοιτάξτε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε το ψηφιακό κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τους σχετικούς διαγωνισμούς. Δεν θα περιμένουμε. Διότι ξέρουμε ότι 99% θα είναι όλα όσα θα προτείνουμε θα εγκριθούν στο κομμάτι το ψηφιακό. Στο κομμάτι του εξοικονομώ θα ξεκινήσουμε άμεσα. Δεν θα καθυστερήσουμε. Στο κομμάτι του εξυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης θα ξεκινήσουμε άμεσα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι. Από την άλλη πλευρά, οι εκταμιεύσεις θα είναι συμφασμένες με μεταρρυθμίσεις όμως, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε τις δουλειές αυτές, αλλά να μην κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις και να μην παίρνουμε τα λεφτά. Κοιτάξτε, αυτή η κυβέρνηση, η οποία πέρασε το πτωχευτικό που το άφηναν οι κυβερνήσεις ξανά και ξανά μακριά, το πέρασε πριν από 2 μήνες, είναι μια κυβέρνηση που προχωρήσει με τα ρυθμίσεις, γιατί αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Και θέλω να καταλάβει ο κόσμος και γιατί ο συνδυασμός επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων έχει τεράστια σημασία για να πετύχει αυτή τη φορά, όχι στο 100%, στο 150% το ευρωπαϊκό αυτό πακέτο, ενώ παλαιότερα δεν είχαμε τέτοια ποσοστά επιτυχίας. Κάναμε απορροφήσεις, αλλά χωρίς να φέρουμε αποτέλεσμα. Πάρτε έναν αξονικό τομογράφο. Έχετε ακούσει, και δεν είναι αστική μύθη, πόσες φορές αξονικοί τομογράφοι έρχονταν στα παλιά στα τα χρόνια υπόγεια και καθόντουσαν στα υπόγεια. Σωστά. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Δεν θα πάρεις μόνο τομογράφο. Ταυτόχρονα θα βάλεις και μια μεταρρύθμιση, η οποία θα λέει, όχι μόνο στον τομογράφο και σε όλα τα άλλα μηχανήματα που έχει, το ακριβά μηχανήματα που έχει το σύστημα υγείας, πόσες φορές χρησιμοποιείται, ποιος θα χρησιμοποιεί, με τι κόστος, πόσες ώρες την ημέρα, θα έχεις μια πλήρη παρακολούθηση του συστήματος υγείας. Αυτό είναι η μεταρρύθμιση. Παλιότερα αυτή η μεταρρύθμιση δεν υπήρχε. Αυτή η μεταρρύθμιση σου εξασφαλίζει ότι τα χρήματα θα αποδίδουν και ισχύει και το ανάποδο. Στη διάρκεια του μνημονίου είχαμε αυθονία μεταρρυθμίσεων χωρίς καμία επένδυση. Δηλαδή, βάζαμε το σύστημα χωρίς τον τομογράφο, για να το πω πολύ απλά. Σωστά. Εδώ πέρα τώρα θα συνδυάσουμε αυτά τα δύο και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που θα κάνει πολύ αποτελεσματικό το πακέτο, που είναι η μαζική χρησιμοποίηση ιδιωτικών πόρων. Ιδιωτικοί πόροι κατεξοχήν δεν κινητοποιούνται ως τώρα με ευρωπαϊκά χρήματα. Ζήτημα είναι αν πηγαίναμε για κάθε 10 ευρώ που να ξοδεύουμε να κινητοποιείται 1 ευρώ επιπλέον. Εδώ πέρα θα πρέπει να πάμε για κάθε ευρώ, τουλάχιστον για κάθε 10 ευρώ, τουλάχιστον 5 ιδιωτικοί πόροι να χρησιμοποιούνται. Αυτό εξού γίνει, και έχουμε προτείνει στην Επιτροπή όλα τα δάνεια να πάνε για ιδιωτικές επενδύσεις με ισχυρή συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων του τραπεζικού συστήματος, το χωρίς εγγύησεις. Των θαλασσοδανείων που χανόντουσαν από τα κοινοτικά κονδύλια. Ναι, προσέξτε, ναι. Είναι δύο χωριστά. Θαλασσοδάνεια δώσαμε και ως κράτος. Όχι, μιλάω για τα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία πήγανε στον αέρα. Στα κοινοτικά κονδύλια δεν δίνονταν δάνεια κατά κύριο λόγο, δίνονταν επιδοτήσεις. Οι οποίες επιδοτήσεις όμως ήταν εξαιρετικά υψηλές. Γι' αυτό και έχω πει από την αρχή
ότι εμείς εδώ ζητάμε να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν επενδύσεις, όχι με επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν επιδοτήσεις. Σωστό. Mm-hmm. Τώρα, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το θέμα, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ ότι η πανδημία και οι αλλαγές οι οποίες επιφέρει στην οικονομία και στην κοινωνία, στους τρόπους εργασίας ακόμα και όχι μόνο, μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και τις αλλαγές που αυτό θα επιφέρει, ουσιαστικά οδηγεί σε μια αναδιάρθρωση συνολική της ελληνικής οικονομίας, πιθανόν και της ελληνικής επιχειρηματικής τάξης. Καλά καταλαβαίνω? Νομίζω ότι είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε μια πολύ πιο ανοιχτή κοινωνία, πολύ πιο διεθνώς ανταγωνιστική, και η επιχειρηματική τάξη πρέπει να κοιτά προς τα έξω πώς θα είναι ανταγωνιστική στο να κερδίζει αγορές και όχι προς τα μέσα πώς θα είναι ανταγωνιστική στο να υποφελείται από κρατικό σχήμα, όπως κάποια κομμάτια, όχι η μεγάλη μάζα, της επιχειρηματικής τάξης είχαν συνηθίσει. Τώρα σε αυτό... Ιστορικά δεν, είναι κάτι, σε αυτό... δεν είναι κάτι που... Είδα μία δήλωση... που δεν έχει παρελθόν στη χώρα μας. Είδα μία δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα που μιλούσε, το είπε και ο Χρήστος πριν εδώ στην αρχή, για καλά αμοιβόμενες δουλειές. Ότι δεν θα είναι ανταγωνιστική ως προς το εργατικό κόστος, θα είναι καλά αμοιβόμενες δουλειές κλπ. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, πώς πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί με τον αυτόματο, με την αυτόνομα τη λειτουργία της οικονομίας, ή θα ληφθούν ορισμένα μέτρα? Θέλω να πω ότι το ακούμε τώρα που κόβονται οι μισθοί, που δεν ανεβαίνει ο κατώτερος, που γίνεται ένας πανικός, που υπάρχει μια πλήρη αποδιάρθρωση στην αγορά εργασίας, και μας φαίνεται σαν, ξέρω εγώ, το υπάρχει ένας και μόνο τρόπος για να έχεις καλά αμοιβόμενες δουλειές. Δεν υπάρχει δεύτερος. Mm-hmm. Να έχεις υψηλή παραγωγικότητα. Αυτές είναι οι δουλειές που έχουν μακροχρόνια δυνατότητα, έχουν διάρκεια ζωής, είναι καριέρες, αυτό που κάποιοι αντιπαθούσαν. Είναι δουλειές που σου επιτρέπουν να προγραμματίσεις τη ζωή σου και την οικογένειά σου και να έχεις και μία άνεση και μία ελευθερία και μία αξιοπρέπεια. Αυτές οι δουλειές δεν σημαίνουν μόνο προσωπική παραγωγικότητα, δηλαδή να είσαι εσύ καλύτερος, σημαίνουν και κεφάλαιο παραγωγικό επενδεδημένο. Διότι όσο καλός και να είσαι εσύ, άμα είσαι σε μια επιχείρηση με άλλους δύο ανθρώπους και προσπαθείς να ανταγωνιστείς στο εξωτερικό, πώς θα τα καταφέρεις? Πώς θα έχεις καινοτομία? Πώς θα έχεις marketing? Είναι αυτό που σας το λέω και βιωματικά, είναι το marketing αυτού που τρέχει από εδώ και από εκεί. Με αγωνία να βρει κάποιον πελάτη. Χρειάζεσαι πιο μεγάλες, πιο οργανωμένες σε όλα τα μεγέθη μας επιχείρησης. Οι μικροσκοπικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερες. Το ίδιο και οι μικρές, και οι μεσαίες και οι μεγάλες. Και αυτή η αυξημένη παραγωγικότητα σημαίνει και μαζικές επενδύσεις. Η Ελλάδα επί 10 χρόνια ήταν στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ήταν στον πάτο. Πώς θα έχεις καλές δουλειές όταν δεν έχεις επενδεδημένο κεφάλαιο? Είναι σαν να μου λέτε ότι ένας μιλωνάς που είναι με ένα μήλο του 19ου αιώνα και ένα σύγχρονο εργοστάσιο μπορούν να ανταγωνιστούν. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς αναγκαστικά όταν δεν έχεις επενδύσεις. Έχεις καταλήγεις στους φθηνούς μισθούς. Ενώ όταν έχεις επενδύσεις, και αυτό είναι το κλειδί, να καλύψουμε το επενδυτικό και παραγωγικό κενό, τότε ανεβαίνουν οι μισθοί. Διότι οι επενδύσεις φέρνουν ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, και όσο περισσότερο επενδύουν οι επιχειρήσεις, τόσο περισσότερο ανταγωνιστικοί γίνονται οι μισθοί. Όποιος σας ακούει τώρα να ρωτιέται, γιατί αυτό το μέγα ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια και της κρίσης ήταν ότι κάποια στιγμή θα βγούμε σε ένα ξέφωτο και θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε καλύτερα. Οι μεταρρυθμίσεις πραγματικά στην Ελλάδα απέκτησαν, όχι άδικα, μια πολύ αρνητική φόρτιση, γιατί πάντοτε ήταν πετσόκομα μισθών, προσδοκιών, δικαιωμάτων κλπ. Τώρα βάζετε μια άλλη προοπτική στο τι σημαίνει μεταρρύθμιση, και νομίζω ότι το παράδειγμα που φέρατε με τον αξονικό τομογράφο ήταν πολύ έτσι, σημαντικό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό όλο το οποίο εσείς αυτή τη στιγμή, για το οποίο εσείς αυτή τη στιγμή εργάζεστε, η προοπτική του να υπάρξει μια μετακύληση στην οικονομία, ο χρονικός του ορίζοντας, κατά τη δική σας εκτίμηση, ποιος μπορεί να είναι? Γιατί τώρα συζητάμε σε ασκήσεις επί χάρτου. Αυτό αποτέλεσμα πότε θα έχουμε? Το είπε ο κύριος Πισαρίδης. Αυτό έχει δύο φάσεις.
σήμερα που το είπε στην παρουσίαση που κάναμε, που έγινε στον Πρωθυπουργό. Αυτό έχει δύο φάσεις. Μία πρώτη φάση, θα σας έλεγα, είναι τα επόμενα 2 με 4 χρόνια, στα οποία, έχοντας και τη σημαντική ευρωπαϊκή βοήθεια, πρέπει αυτή τη βοήθεια να την κάνουμε, το έλεγε μια γυναίκα της οικογένειάς μας, να πρέπει από αυτό το πακέτο να βγάλουμε όσα δεν βγάλαμε από όλα τα προηγούμενα μαζί. Και αυτό το πακέτο ταυτόχρονα να λειτουργήσει σαν ένας καταλύτης αλλαγών νοοτροπίας. Τι μας επιτρέπει αυτό το πακέτο? Μας επιτρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις χωρίς να έχουν το βίαιο αρνητικό κομμάτι τους. Να έχουν μόνο το κομμάτι του εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού, που πάντοτε το ήθελε ο ελληνικός λαός, αλλά είχε την καχυποψία μήπως πίσω από τις διακηρύξεις του εξυγχρονισμού υπήρχε κάποια βίαιη παρέμβαση σε αυτά που είχε συνηθίσει, ή ακόμη χειρότερα, μήπως στην πράξη γινόταν μόνο η βία μεταρρύθμιση χωρίς τον εξυγχρονισμό. Να σας το πω, εγώ βλέπουμε το τυρί και είναι η φάκα κρυμμένη. Αυτό είναι μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Αυτό συνδέεται και με την μόνιμη καχυποψία του Έλληνα απέναντι στο κράτος του. Σε λίγες μέρες θα μπούμε στο 2021, που είναι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ακόμη δεν έχουμε πείσει τον εαυτό μας ότι το κράτος μας ανήκει, ότι έχουμε μια κανονική δημοκρατία, ότι ψηφίζουμε τις κυβερνήσεις που μας εκπροσωπούν και κατά καιρούς μας ταιριάζουν ή με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, ανταποκρίνονται σε αυτό που θέλει κάθε φορά η κοινωνία. Συνεπώς αυτό είναι δικό μας κράτος. Και αντί κάτι, να το πολεμάμε, Υπουργέ, γιατί να το κλέβουμε, να το κάνουμε, να το δείχνουμε. Εμείς το κλέβουμε. Εμείς το κλέβουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Όλη η λογική είναι, κοιτάξτε, επειδή έχω μιλήσει με μερικούς από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες ή και άλλους, και πολιτικούς ιστορικά κτλ. Όλοι δείχνουν τον άλλον. Ναι. Όχι, εγώ δεν δείχνω τον άλλον. Όλοι δείχνουν τον άλλον σε αυτή τη φάση. Κανένας δεν έχει. Θέλω να σας πω κάτι που έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Άρχισα να καλύπτω τον Πρωθυπουργό από το 1981, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Μετά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Μετά ήταν... Το 81 ήταν ο Γιώργος Ράλης, σας θυμίζω. Όχι, όχι, λέω το 91. Το 1981. Ναι, και εγώ το 81. Λοιπόν, μετά ήταν τον Κώστα Σιμίτη, ποιος ήταν? Ο Κώστας Καραμαλής. Και μετά ήταν τα μνημόνια. Θέλω να μας πείτε μία περίοδο που ένας πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχουμε επενδύσεις. Μία. Για να δείτε ότι ο κόσμος σωστά πράττει. Σωστά πράττει και αμφισβητεί. Σωστά πράττει και κουμπώνεται όταν ακούει μεταρρυθμίσεις. Γιατί άκουσε. Μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας για να βρείτε δουλειά. Περάσαν 10 χρόνια και όλο κατέβαιναν οι μισθοί και όλο πρόβλημα είχε. Σε ένα χρόνο του λέγαμε θα βγει από το μνημόνιο. Θέλω να πω ότι αυτά... Κοιτάξτε, εγώ προσωπικώς δεν έχω πει ποτέ όχι. Σε ένα χρόνο θα βγούμε από το μνημόνιο. Σας ξέρω από χέρι. Και σας ξέρω και τώρα. Έχω μπροστά μου μια δήλωσή μου του Απριλίου του 2010, που έλεγα ανάλογα με το πώς θα κινηθούμε, θα πασπάρει αυτό 5 με 10 χρόνια. Είναι αληθές? Εγώ στη Ρία νομίζω ήμουν από τους ελάχιστους όταν ήσασταν τότε στη δράση που σας και στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο. Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, γιατί και σήμερα είστε από τους μόνους που λέτε την αλήθεια, από τους λίγους που λέτε όσα εξοδεύουμε τώρα για τις οικονομικές επιπτώσεις θα τα ζητήσουμε πίσω σε φόρους. Εγώ άλλον πέρα του σκυλακάκι δεν έχω ακούσει να το λέει αυτό. Και πραγματικά κατά τη γνώμη μου σας τιμά, γιατί εγώ συμφωνώ. Αυτό θα γίνει. Δεν λέω ότι είναι καλό. Αυτό είναι το αυτονόητο. Δεν είναι καλό, είναι ούτε ναι. Κακό. Εγώ είναι η πραγματικότητα. Σας άκουσα που είπατε ότι όταν ξεφεύγουν οι δαπάνες, οι αγορές θα εκτιμήσουν ότι δεν υπάρχει υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση. Θα αντιδράσουν έντονα, με συνέπεια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα να τεθεί σε πρόγραμμα αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Σκυλακάκης, δεν το είπε κανένας άλλος. Επαναλαμβάνω, σας τιμά. Τα κρατάω γιατί, όπως λέτε τώρα, τότε τα έλεγα και τώρα τα λέτε. Ναι, αλλά εδώ αυτό που, για να γυρίσουμε στην ουσία της ερώτησής σας, οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη διάρκεια των μνημονίων είχαν ένα χαρακτήρα έντονα δημοσιονομικό. Δηλαδή, το πρώτο που ήρθαν οι απέξω και έκαναν ήταν να περικόψουν δαπάνες και να οθήσουν προς αύξηση φόρων για να έρθει μια δημοσιονομική ισορροπία. Δεν έγινε αυτό
Και προσωπικά είχα δώσει μάχη για να γίνει, αλλά δεν έγινε, γιατί ούτε και οι ελληνικές κυβερνήσεις το πολυκυνήγησαν, μαζί με ένα πακέτο τύπου Marshall, το οποίο είχε ανάγκη η χώρα εκείνη τη στιγμή, σωστά, ταυτόχρονα με τις μεταρρυθμίσεις, για να μπορέσει να ορθοποδήσει ταχύτερα. Δεν έγινε αυτό. Αποτέλεσμα είναι ότι αργήσαμε πολύ, έγιναν και τα γεγονότα του 2015, για να βγούμε από αυτή την κρίση του 2010. Τώρα μας έχετε μια δεύτερη κρίση. Η Ευρώπη μας αντιμετωπίζει διαφορετικά. Μας δίνει χώρο, παρά το γεγονός ότι το χρέος μας είναι το μεγαλύτερο από τον άλλον, έστω και αν είναι σωστά διαρθρωμένο στο χρόνο και με χαμηλά επιτόκια. Μας δίνει λοιπόν χώρο και μας δίνει και αυτό το πακέτο Marshall, ας το πούμε έτσι, που δεν ήρθε, δεν το δίνει μόνο σε εμάς, αλλά παίρνουμε τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον, που δεν ήρθε στα χρόνια των μνημονίων. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και είναι υποχρέωσή μας. Αν θέλετε, είναι τύχη που... τύχη για τυχεία, δεν ξέρω, που βρίσκεται κανείς σε αυτή τη θέση, γιατί αυτή η υποχρέωση πρέπει να την φέρουμε πέρα. Μάλιστα. Αν υπάρχει κάτι που θα ονόμαζα πατριωτική υποχρέωση, είναι αυτή την ευκαιρία να μην αφήσουν να πάει χαμένη. Χρήστο. Λέγατε προηγουμένως για το χρέος, και μια χώρα που είναι τόσο βαθιά χρεωμένη δεν μπορεί να τραβήξει επενδύσεις, Υπουργέ. Δεν ισχύει. Μια χώρα, οι επενδύσεις, μια χώρα μπορεί να είναι χρεωμένη, και αν το χρέος της είναι σωστά διαρθρωμένο και η δημοσιονομική της πολιτική είναι σοβαρή και στιβαρή και υπάρχει μια αίσθηση των αγορών ότι η κοινωνία η ίδια έχει αποφασίσει να αναπτύξει, τότε μια χαρά θα έρθουν επενδύσεις και θα σας έλεγα σε ένα χρόνο από τώρα να καθίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση και θα το δείτε. Αν έχουμε υγεία και είμαστε καλά, εδώ κλείνουμε ραντεβού, λοιπόν, του χρόνου την ίδια μέρα να κάνουμε. Προηγείται η υγεία, προηγείται η υγεία, να μην είμαστε ποτέ. Όλα δείχνουν ότι μέχρι στο τέλος εβδομάδας ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει παράταση του lockdown. Αυτοί λένε οι πληροφορίες. Έχετε στην άκρη λεφτά να βάλετε για ένα δεύτερο πακέτο βοήθειας μόλις ανακοινωθεί η παράταση του lockdown? Ακούστε, εμείς λογαριάσαμε ευθύς εξ αρχής και είναι μέσα στους λογαριασμούς μας για το 20 και για το 21 ότι το lockdown θα... Σας χάσαμε στο καλύτερο. Παραπάνω δεν ξέρω, αλλά έχουμε κάνει έτσι το λογαριασμό. Ότι το lockdown θα έχουμε πότε... κάνει λογαριασμό και για κάποιες εβδομάδες το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Αν το έχετε υπολογίσει. Ναι, στο λογαριασμό, και, βέβαια αυτό με την προοπτική, Υπουργέ, να υποθέσω ότι θα έρθει, δεν θα υπάρξει τρίτο κύμα και θα έχουμε εμβόλιο το Γενάρη. Αυτό είναι το ευκταίο. Και να σας πω, για να έχετε μια εικόνα του λογαριασμού, ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα 150.000 επιχειρήσεις έχουν εγκριθεί για την επιστρεπτέα προκαταβολή που μόλις πέρασε το 1 δισεκατομμύριο και που κατά το ίμιση πλέον δεν είναι επιστρεπτέα. Μάλιστα. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ απόψε. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η πρώτη μεταρρύθμιση η οποία δεν θα έχει δυσανάλογο κόστος για τον Έλληνα πολίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλά. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και καλωσορίζω στην απόψινή μας συντροφιά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό, και την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα κύριε Κερίδη, μονοπολίτη η κουβέντα, την αγωνία μας και όλα μας όλες μας τις σκέψεις, πώς η εξέλιξη της πανδημίας. Αλλά στην αρχή της εκπομπής εδώ μας έδωσε ο Βασίλης Οσκουρής την είδηση ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ναύτεξ όπου κινείται αγνοώντας τη στρογγύλη στα 5,8 μίλια και θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό. Τι γίνεται τώρα?
Το Ούρους Ρέιτς δεν έχει πάει στα 5,8. Όχι, δεν πήγε. Όχι. Η Ναύτεξ αγνοεί παντελώς. Ναι, ο Νίκος Μελέτης, ο καλός συνάδελφος. Αγνοεί τη στρογγύλη και ουσιαστικά καταλήγει το όριο να είναι τα 5,8 ναυτικά μίλια. Τι γίνεται τώρα? Ναι, λέω να δούμε αν θα φτάσει και πού θα φτάσει. Το παρακολουθούμε. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η Τουρκία επιχείρησε μια έτσι αναδίπλωση ενώπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όμως εμένει τελικά στην επιθετικότητά της. Είχαμε και το επεισόδιο με τη γερμανική φρεγάτα, το οποίο αποκαλύφθηκε. Συνολικά η στάση της, θα σας έλεγα ότι πέρα από το θέατρο, επί της ουσίας επιμένει σε αυτήν την επιθετικότητα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν παραμένει σύμμαχος των ακραίων, ακροδεξιών γκρίζων λύκων του ΜΕΧΑΠΕ. Στην Ελλάδα, αν θέλετε, τη Χρυσή Αυγή τη βάλαμε στη φυλακή, στην Τουρκία την έχουν στην κυβέρνηση. Μην το ξεχνάμε αυτό, για να το δώσω έτσι απλά και κατανοητά για τον κόσμο. Και άρα έχουμε μια συνέχιση. Πρέπει τώρα, να το δούμε, θα το δούμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που τα μηνύματα είναι αρνητικά για την Τουρκία προς το παρόν. Μια έτσι παρατήρηση, θα το πω εντός εισαγωγικών, να μην παρεξηγήσετε για τη λέξη. Και αυτή η Γερμανία τώρα λέει, αφού η Τουρκία δεν θέλει να τις κάνουμε έλεγχο, δεν τις κάνουμε. Αυτή η επιχείρηση ειρήνη. Τι επιχείρηση είναι, κοροϊδευόμαστε? Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος στο Βερολίνο, από τον Τραμπ μέχρι τον Πούτιν, την Μέρκελ, για να αποκλείσουν το εμπάργκο προς τη Λιβύη. Και η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει. Γίνει, και έχει γίνει τυρία, γραβιέρα, αυτό που έχει τις πολλές τρύπες έχει γίνει. Κοιτάξτε, θέλω να πω όμως, αυτό είναι παρατήρηση, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Εμείς, όπως είναι τα πράγματα, γιατί είναι πολύ πιθανό μια εβδομάδα πριν το Ούρους Ρέιτς να αποσυρθεί, όπου τα γνωστά που κάνουν. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής και θα πούμε, παιδιά, κυρώσεις επί της ουσίας, διαφορετικά ξέρω εγώ δεν πιέζουμε, χι ψι, αλλά αυτή τη φορά θα φύγουμε με κυρώσεις ουσιαστικές από το τραπέζι, ή έχουμε κάποια άλλη τακτική που μπορεί να είναι σωστή? Εγώ δεν λέω, όσο είναι και καλά κυρώσεις, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η στρατηγική μας. Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουμε καταρχάς, το Ούρους Ρέιτς δεν θα έρθει στα χωρικά μας ύδατα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η κατάσταση παρακολουθείται για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Πάντως παραβίαση κάνει αυτό μεταξύ 6 και 12. Όπως ξέρετε, έχει έρθει μεταξύ 6 και 12. Γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά την Ναύτεξ, αυτή την συγκεκριμένη την οποία αναφερθήκατε. Είναι μία περαιτέρω κλιμάκωση την οποία έχουμε καταγγείλει σε όλους τους τόνους, όλα τα διεθνή φόρα και βεβαίως στους συμμάχους μας, και το οποίο θα θέσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε μία μετάβαση ελπιδοφόρο, θα σας έλεγα, στην Ουάσιγκτον, συγκρατημένη ελπιδοφόρα. Έχουμε και μια δεύτερη μετάβαση, μην το ξεχνάμε αυτό. Η Άγγελα Μέρκελ σε λίγο δεν θα είναι πια αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών και σύντομα δεν θα είναι καγκελάριος. Είχε βρει ένα modus vivendi ο Ερντογάν με τη Μέρκελ. Υπάρχουν άλλοι στη διεκδίκηση της ηγεσίας των Χριστιανοδημοκρατών και της καγκελαρίας της Γερμανίας, ιδίως ο βαβαρός χριστιανοκοινωνιστής, που έχει πολύ σκληρότερη γραμμή. Διότι το πρόβλημα, κατά ψέματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το Βερολίνο. Ναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Παρά τα αυτά, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας ρώτησε ο Βασίλης ο Σκουρής και θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσετε. Αυτό που σας λέει, αν τον ερμηνεύω σωστά, είναι αν θα θέσουμε με ενάργεια εμείς ως ελληνική πλευρά, ασχέτως τι λέει ο Κούρτς, ασχέτως τι λέει ο Γάλλος Πρόεδρος, αν εμείς θα το θέσουμε με ενάργεια το ζήτημα των κυρώσεων. Απαιτητά αυτή τη φορά. Απολύτως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το έχουμε θέσει, το έχουμε ξαναθέσει, το θέσουμε με μεγαλύτερη επιμονή και με περισσότερους συμμάχους αυτή τη φορά. Είχαμε και μια δήλωση Ισπανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας, πενταμερή για το ζήτημα της Λιβύης. Έχουμε πολλά τα οποία συμβαίνουν. Είχαμε τους Ισραηλινούς με τους Σαουδάραβες και αυτό είναι στο πλαίσιο ενός αντιτουρκικού, θα σας έλεγα, μετόπου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε μια σειρά από εξελίξεις. Η Τουρκία αγνόησε Γαλλία-Αμερική στον Κάφκασο, ήταν στην ομάδα Μίνς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έκανε πόλεμο στον Κάφκασο η Τουρκία, ξεκάθαρα. Πέθανε κόσμος εκεί και κατέλαβε εδάφη το Αζερβαϊτζάν. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία, δεν θα γινόταν όλο αυτό. Το έκανε στη Λιβύη, το έκανε στη Συρία. Στην Ελλάδα βρήκε τείχο και στον Εύρο και στη θάλασσα. Αλλά είναι μια πολύ τεταμένη κατάσταση, στην οποία πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή να παρακολουθούμε και αποφασιστικότητα. Κύριε Σπίρτζη, τώρα ελπίζω ότι δεν θα πέσει πάλι η σύνδεσή μας. Πώς θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση για αυτό που συζητάμε, μετά και από αυτή την εξέλιξη. Η σύνδεση πέφτει όταν ακούγονται πράγματα που ακολουθεί μετά το να πέσει η σύνδεση της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή φόρουμ.
Γιατί έχουμε βαρεθεί να απομονώνουμε την Τουρκία, να απομονώνουμε τον Ερντογάν, να τον τζακίζει όλος ο κόσμος, να γίνονται δηλώσεις αρνητικές για την Τουρκία, τη στάση της, την επιθετικότητά της. Και στο διατάστα να έχουμε συνεχείς υποχωρήσεις της εθνικής μας γραμμής, συνεχείς, αν θέλετε, επιτυχίες της Τουρκίας σε σχέση με τη μη επιβολή κυρώσεων για μια σειρά προκλήσεων και παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, να έχουμε επί της ουσίας μια άλλου είδους διαπραγμάτευση χωρών της Κεντρικής Ευρώπης με την Τουρκία, με τη χώρα μας, εκτός και με αυτά που να διακυβεύονται να είναι τα εθνικά μας συμφέροντα, να είναι τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, να είναι οι οικονομικές ζώνες της χώρας και όλα τα υπόλοιπα που έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα η κυβέρνηση είναι στη λογική βλέποντας και κάνοντας, δεν έχει σχέδιο, υποχωρεί συνεχώς στις πιέσεις και στα συμφέροντα των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και δεν υπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Σπίρτζη, η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική που λέει ότι δεν κάνω πόλεμο και χτίζω διεθνείς συμμαχίες. Η δικιά σας αντιπρόταση ως αντιπολίτευση ποιο είναι, κάνε πόλεμο? Όχι βέβαια, αλλά το κάνω πόλεμο μέχρι του να αφήνουμε τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης να διαπραγματεύονται για τη δική μας χώρα και να μην υπερασπίζονται καν τα ευρωπαϊκά σύνορα και τα δικά μας σύνορα, είναι μεγάλο θέμα. Ξέρω. Και η κυβέρνηση παρεπιπτόντως μια διόρθωση, η κυβέρνηση δεν λέει δεν κάνω πόλεμο. Η κυβέρνηση λέει ότι άμα χρειαστεί, θα κάνω πόλεμο. Έχω κόκκινες γραμμές και θα κάνω πόλεμο. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που θα συζητήσουμε? Αλλά δεν λέει ότι δεν βγάζει ότι θα αντιδράσει με οποιαδήποτε μέθοδο χρειαστεί. Αλίμονο δηλαδή να συνέβαινε αυτό, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, θα είχε γίνει. Προφανώς, να τι σχέση έχει αυτό με τις κυρώσεις που έπρεπε να έχουν επιβληθεί στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και ένα χρόνο? Εδώ και ένα χρόνο. Αν πριν δύο χρόνια, όταν ήταν κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ή πριν πέντε χρόνια, ή πριν δέκα χρόνια, γινόταν μια συζήτηση αν τουρκικό ερευνητικό σκάφος θα έκανε έρευνα μεταξύ στα 6 και στα 12 μίλια, δεν υπήρχε περίπτωση να σταθεί κυβέρνηση από τις αντιδράσεις και σωστά. Για να μην λαμβάνονται κυρώσεις. Και σήμερα βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία υποχωρεί σε σχέση όχι με το αίτημα της Τουρκίας, αλλά σε σχέση με τα συμφέροντα των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης να μην επιβάλλουν στην Τουρκία κυρώσεις. Και μάλιστα. Άρα συμφωνείτε, λοιπόν. Για να μην λαμβάνονται κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ισορροπίες αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν τέτοιου είδους απόφαση. Όχι, κάνετε άρα λάθος. Χτίζει συμμαχίες για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Κύριε Κώστα, τι λέτε τώρα, σοβαρά μιλάτε? Παρακαλώ, ακούω. Είναι υποχωρητική δική μας η χώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και λέτε ότι συμφωνώ? Όχι, είναι ενδοτική αυτή η στάση της Ευρώπης και είναι ενδοτική και η στάση της χώρας μας σε σχέση με το τι αποφάσεις λαμβάνονται στην Ευρώπη. Έπρεπε να έχουμε στηρίξει το κυπριακό αίτημα που έδαινε, αν θέλετε, τις κυρώσεις στη Λευκορωσία. Έπρεπε να βάλουμε βέτο, λέτε. Δηλαδή. Βεβαίως. Αφήσαμε την Κύπρο μόνη της και υποχωρήσαμε στις πιέσεις των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Πού το είδατε το ίδιο εσείς? Και απορώ πραγματικά, μιας και η συντηρητική παράταξη έχει στους κόλπους της μια μεγάλη μερίδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν νομίζω ότι συμφωνεί με αυτή τη στάση στα εθνικά ζητήματα και δεν συμφωνεί με αυτή τη στάση ιδιαίτερα που κρατεί η κυβέρνηση στην Ευρώπη. Μάλιστα. Κυρία Γιανακοπούλου, να τη δούμε. Εσείς πώς τοποθετείς το σκηνάλ σε όλο αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο κύριος Ερντογάν συνεχίζει το ίδιο βιολί. Και οποιαδήποτε οπισθοχώρηση είχε κάνει εν ώψη συνόδου κορυφής, συμβουλίου κορυφής, ήταν απολύτως τακτικιστική, απλά για να αποφύγει περισσότερες κυρώσεις, τις κυρώσεις τέλος πάντων που ζητούσε η Ελλάδα και πρέπει να εξακολουθήσει να ζητάει μετεπιτάσεως. Νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και ό,τι και να λέμε εμείς εδώ πέρα, εάν
η κυβέρνηση και χρησιμοποιώντας, αν θέλετε, και όλη την πίεση την οποία τις ασκούμε ως αντιπολίτευση. Αν λοιπόν δεν το χρησιμοποιήσει αυτό και δεν ζητήσει με κάθε τρόπο, εξαντλώντας κάθε περιθώριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία μέσω των κυρώσεων, τότε δεν μπορεί να οδηγηθούμε πουθενά. Αυτή είναι η λύση και αυτό οφείλει να κάνει η κυβέρνηση μετεπιτάσεως. Δεν μπορώ να δω τίποτα περισσότερο. Δυστυχώς συνεχίζει ο κύριος Ερντογάν την συγκεκριμένη στρατηγική της, αν θέλετε, κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου, της προκλητικότητας και βεβαίως στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Όμως βλέπουμε ότι έχει ανοίξει, γιατί έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, έχει ανοίξει μέτωπα σε 4-5 διαφορετικές χώρες. Γιατί αυτό έχει, αν θέλετε, όλη αυτή την λογική του νεοοθωμανισμού, ό,τι τέλος πάντων αυτός ακολουθεί. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και τη στήριξη των χωρών της Δύσης, κυρία Γιαννακόπουλου. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Πίλτζης, ότι όλο την απομονώνουν, αλλά τελικά λωνίζει η Τουρκία. Γι' αυτό λέμε ότι επιτέλους πρέπει με πολύ αυστηρό και σοβαρό τρόπο και εξαντλώντας κάθε περιθώριο το οποίο έχουμε και κάθε δυνατότητα που έχουμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει κυρώσεις. Ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν καταλαβαίνουν από τίποτε άλλο. Μόνο μέσα από αυτό. Αν θέλουμε λοιπόν αποτέλεσμα, είναι μόνο αυτό. Σκληρή πίεση, ακόμη και χρησιμοποίηση του βέτο, έχουμε πει, για να υπάρξουν σοβαρές και σκληρές κυρώσεις προς την Τουρκία. Για να έρθουμε τώρα, κύριε Κερίδη, σε αυτό που τέλος πάντων. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Κλήτου, μόνο μία μικρή παρατήρηση. Εγώ να δεχτώ αυτά που λέει ο κύριος Σπίρτζης ως αυτοκριτική για το ΣΥΡΙΖΑ. Να του θυμίσω, αν δεν το θυμάτε, ότι επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ η Τουρκία δεν έκανε έρευνες, έκανε γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έκανε τρύπησε την Κυπριακή ΑΟΣ. Ένα το κρατούμενο. Να θυμίσω ότι η αριστερά και οι σύμμαχοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο σφυρούν αδιάφορα στο ζήτημα των κυρώσεων και της καταδίκης της Τουρκίας. Για να μην μιλήσω για τους συμμάχους στη Μαδρίτη, τον Ποδέμος. Να θυμίσω ότι στο μεταναστευτικό τα είχαμε κάνει μπάχαλο. Και αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση να βάλει τείχος στον ευρώ, θα ήμασταν σήμερα έρμεο της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από τον Ερντογάν. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε επί 4,5 χρόνια να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία ΑΟΣ, είτε με την Ιταλία είτε με την Αίγυπτο, όπως κάναμε εμείς, και βεβαίως να επεκτείνει στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Την είχε ανακοινώσει ο κύριος Κοτζιάς όταν αποχωρούσε από το Υπουργείο. Την είχε ανακοινώσει και είχε δώσει εντολή στον Αλέξη Τσίπρα που παρέλαβε το Υπουργείο. Τα θυμάστε τότε. Επί 1,5 χρόνο ο Αλέξη Τσίπρα Για να μην μιλήσω για το τι παραλάβαμε στις ένοπλες δυνάμεις, είναι μια κουβέντα αυτή η οποία αξίζει να γίνει κάποτε ψύχρεμα, χωρίς κορώνες, για τα καθυλωμένα μοιράς, για τα υποβρύχια χωρίς τις σύγχρονες τορπίλες και ούτω καθεξής, τα οποία μας αφήσαν πραγματικά πέρα από τις μεγάλες πλατφόρμες και τα ακριβά συστήματα. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι στα λιγοστά δεκάδες εκατομμύρια που έπρεπε να είχαμε δαπανίσει, ώστε τα υπάρχοντα όπλα που έχουμε να μπορούν να έχουν το μέγιστο της ισχύς τους και να μην βασιζόμαστε μόνο στον πατριωτισμό των Ελλήνων πιλότων και των Ελλήνων ναυτικών. Αυτή την εικόνα παράδωσε ο Αλέξης Τσίπρας τον Ιούλιο και γι' αυτό δεν θα πρέπει να κουνάει εύκολα το δάχτυλο. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι εδώ. Η Ελλάδα για πρώτη φορά... Κύριε Κερίδη, αν μου επιτρέπετε να δείτε τι λέτε τώρα, έτσι. Εντάξει. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Λέτε ότι επειδή η δεξιά κυβέρνηση της Ισπανίας κάποτε υπέγραψε συμβάσει με την Τουρκία για αμυντικό υλικό και ανήκουν στο δεξιό λαϊκό κόμμα, θα πούμε εμείς ότι φταίει η Δημοκρατία. Επειδή η κυβέρνηση κυρίας Μέρκελ υπέγραψε συμβάσει με την Τουρκία για να φτιάξει υποβρύχια η Τουρκία, θα πούμε ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η κριτική που κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη τον Τσίπρα πρέπει να έχει μια γραμμή κάποια στιγμή. Ναι, αλλά αντίστοιχη κριτική κάνατε κι εσείς. Ότι υποχωρεί η κυβέρνηση στα οικονομικά συμφέροντα των εταίρων της. Αυτό είπατε νωρίτερα. Είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπατε νωρίτερα, κύριε Σπίρτζη, όμως. Και εκπροσωπεί τη χώρα στα ευρωπαϊκά φόρουμ. Τι λέτε τώρα. Το ίδιο είναι. Ο κύριος Κερίδης μας είπε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί υποδέμος. Δεν ξέρω εγώ τι ήθελε να πει. Για όνομα του Θεού.
Κυρία Γιανακοπούλου, εσείς τώρα τι θέλετε να παρέμβετε. Συγγνώμη, ακούστε, ναι, θέλω να παρέμβω. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είναι σοβαρή συζήτηση. Όταν έχουμε τον Ερντογάν μέσα στα πόδια μας να συζητούμε τι έκανε η τάδε κυβέρνηση τότε και τι έκανε η τάδε κυβέρνηση τώρα και να το βάζουμε στο πεδίο της μικροκομματικής αντιπαράθεσης, το θεωρώ το λιγότερο θλιβερό. Αν αυτή τη στιγμή έβλεπαν στην Τουρκία μία τέτοιου είδους συζήτηση, λυπάμαι, αλλά θα έτριβαν τα χέρια τους. Παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ, από το να λέμε τι έκανε η τάδε κυβέρνηση τότε ή τότε, οι Έλληνες πολίτες ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, έχουν άποψη και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει κάθε κυβέρνηση. Τουλάχιστον να μιλάμε παραγωγικά και όχι με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Για και ζητήματα λοιπόν, εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Ας πάμε στο επόμενο εγώ θέμα. Κύριε Κερίδη, μην μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί μόνο έχουμε εδώ και για τον τόπο από τον κορονοϊό. Μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Γιατί και δεν εμφανίζει κάτι, κυρία Γιανακοπούλου, και θέλω να την ρωτήσω, θα πάει αρχηγό τώρα πάλι σε το θέμα. Να βάλουμε καμιά είδηση. Μας βάλατε σε σειρά, κυρία Γιανακοπούλου. Πες μου παρεμβαίνετε, τι να κάνω. Για αρχηγός το Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε. Όλοι σας θέλουμε. Στη Νέα Δημοκρατία σας θέλουμε. Σας πληροφορώ, όχι απλά μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε να το πάμε και έτσι. Αν θέλετε να το πάμε και έτσι. Λοιπόν, ακούστε. Είναι διακομματική. Το έχω πει πολλές φορές, κύριε Σκουρή, και ειδικά εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι Πασόκ. Άρα αυτές οι κουβέντες καθόλου δεν με αφορούν. Ναι, αλλά δεν είστε Πασόκ, κοινά είστε. Δεν το είπα. Συγγνώμη, δεν το είπα εγώ αυτό. Ο Κώστας το είπε. Ο Κώστας ήταν ο προβοκάτορας. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, ακούστε όμως, απλά να κλείσει λίγο αυτή η κουβέντα. Εν μέσω πανδημίας. Με εκατοντάδες κάθε μέρα νεκρούς, θεωρώ ασέβεια οποιαδήποτε τέτοιου είδους συζήτηση. Σωστό. Οποιαδήποτε τέτοιου τώρα, κύριε Κερίδη, έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να το συζητήσουμε. Τώρα, κύριε Κερίδη, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Κερίδης? Μάλλον έχει πέσει. Μάλλον έχει. Κύριε Κερίδη. Μέχρι να συνδεθεί ο κύριος Κερίδης, ναι, να σας μερικά, πω εγώ κάτι, κύριε. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σπίρτζη. Ασκείται σήμερα. Ναι, σήμερα ασκήθηκε και κάθε μέρα από το ΣΥΡΙΖΑ σκληρή κριτική. Παρακολούθησα και την επίσκεψη σε νοσοκομείο του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ξανθό. Κατάλαβα ότι είναι συγκρατημένο στο εξή σκέλος, ότι περιμένει να δει πώς θα κινηθεί η καμπύλη. Παρά τα αυτά, η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στο γεγονός ότι η κυβέρνηση έχασε ένα συγκεκριμένο χρονικό, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο από το καλοκαίρι και μετά για να θωρακίσει το σύστημα υγείας, νομίζω ότι είναι ενεργή και αρχίζει και ακούγεται και πιο... γίνεται πιο κατανοητή αυτή την ώρα, με δεδομένο ότι τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί είναι τεράστια και το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στο κόκκινο. Να σας θυμίσω ότι πριν λίγες μέρες ο κύριος Πέτσας έλεγε ότι αν ακούγαν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα χαλούσαν εκατομμύρια για τις ΜΕΘ. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε σημείο ο ελληνικός στρατός να φτιάχνει νοσοκομείο εκστρατείας στη Θεσσαλονίκη. Είναι ντροπή αυτό για την Ελλάδα. Και ρωτήσαμε και τον Υφυπουργό Υγείας σήμερα αν επιτρέπεται, αν το χωράει ο νους ενός πολίτη, πόσο μάλλον ως υπουργού, ότι θα νοσηλευτούν και θα διασωληνωθούν συμπολίτες μας με COVID σε σκηνές. Γιατί για διασωληνωθούν είναι αυτές οι σκηνές? Δεν είναι για εξέταση, για τεστ τέτοια κλπ? Όχι, όχι, δεν είναι. Είστε σίγουροι γι' αυτό? Εμείς ξέραμε ότι είναι για τεστ και για... Όχι, δεν είναι μόνο για τεστ. Δυστυχώς δεν είναι μόνο για τεστ. Και δεν προλαβαίνουμε πραγματικά να βλέπουμε τις απαράδεκτες, αν θέλετε, αποκαλύψεις που κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε μέρα. Δεν γίνονται πρώτο θέμα, γιατί η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι τρομερό να αντιληφθεί κανείς τι γίνεται στο Παπα-Νικολάου. Τα λένε οι γιατροί, τα λένε οι διευθυντές. Πάντως, αν το σύστημα υγείας είναι χάλια, κύριε Σπίρτζη, και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για το σύστημα υγείας, αυτό σημαίνει ότι το σημερινό σύστημα υγείας είναι αυτό που αφήσατε εσείς. Αν δηλαδή. Άντε πάλι. Μα αυτό δεν είναι. Οι 500 ΜΕΘ που αφήσατε είναι 1.200. Αλλά αν δεν έκανε κάτι. Μα τι λέτε ότι... τώρα, είχαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε πανδημία. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Γιατί επί εποχή σας δεν υπήρχε πρόβλημα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας? Εμείς παραλάβαμε ένα σύστημα υγείας που απαγορευόταν κάποιος που ήταν ανασφάλιστος να νοσηλευτεί.
κάποιος που χρωστούσε στο ταμείο του να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτά παραλαμβάνουμε. Δεν ξεκίνησε, ξέρετε, η χώρα το 2015. Το 2015 ξεκίνησε η πορεία για να βγει από τα μνημόνια που την έβαλε η Νέα Δημοκρατία και ο Παλαιοκομματισμός. Ναι, λοιπόν, αλλά κυβερνήσατε 5 αξέχαστα χρόνια, κύριε Σπίτι. Βεβαίως, κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια. Όχι με την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά με την ψήφο του κύριου Χαϊκάλη και του κύριου Μακρύ. Ορίστε, δεν κατάλαβα τι λέτε. Αμφισβητείτε τη Χούντα, είχαμε εμείς. Δεν είχαμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε. Τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά να μην ξεχνάτε με ποιους κυβερνούσατε κιόλας. Δεν τρέπεστε τώρα που τα λέτε. Να μην ξεχνάτε με ποιους συγκυβερνούσατε, κύριε Σπίρτζη. Δεν συγκυβερνούσατε. Τι να σας πω, ντροπή δηλαδή. Πραγματικά. Ντροπή. Ντροπή. Με την ψήφο του κυρία Μακρύ και του κύριου Χαϊκάλη γίνεται κιόλας. Τέλος πάντων, μην είναι προσωπική αντιπαράθεση. Η δεξιά κριτική, ξέρετε, όχι. Πρέπει να έχει όριο. Και εδώ έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Ήτανε κάποιος που ορίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοείται ορίστηκε? Για... Τι, αυτό που είπατε εσείς. Λέω, λοιπόν, ότι συγκυβερνήσατε με αυτούς ξανά, που σήμερα μένθεστε. Ξανά. Εμείς πήγαμε σε μια συγκεκριμένη προγραμματική συμφωνία, βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο, που την είχε καταδικάσει στη παράταξή σας, κύριε Κώστα. Δεν παρασύρθηκε. Τώρα το κάνατε προσωπική αντιπαράθεση. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να σας κάνει ερωτήσεις, ακόμα και αν δεν σας αρέσουν. Μην επιτίθεστε προσωπικά. Δεν ήταν. Αυτό ξεπέρασε ακόμη και τις δημοκρατικές αρχές του κοινοβουλίου. Να δούμε το βίντεο, να δούμε τι είπε. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο παράγραφο. Λέω ότι κυβερνήσατε με την ψήφο του κυρίου Χαϊκάλη και της κυρίας Μακρύ. Βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο. Ωραία. Και όλες οι δυνάμεις μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, την ακροδεξιά και τη Χρυσή Αυγή. Με την οποία συγκυβερνήσατε. Βγήκανε εμείς με τη Χρυσή Αυγή. Με την ακροδεξιά. Με τον κύριο Καμένο κυβερνούσατε. Με την κυρία Μακρύ κυβερνούσατε. Όχι, κύριε Κώστα. Όχι, κύριε Κώστα. Όχι. Εμείς κυβερνήσαμε με τον κύριο Καμένο με συγκεκριμένη προγραμματική βάση. Στη συνέχεια, αυτοί οι άνθρωποι φιλοξενούνται στη δεξιά πολυκατοικία. Απεχώρησαν γιατί είναι πατριώτες. Τώρα λόγω αυτό έχει κρυφθεί και κύριε Σπίρτζη. Ας έρθουμε στο σήμερα. Από την ακροδεξιά ρητορική και πολιτική της. Σήμερα η Συμφωνία των Πρεσπών, εκτός ότι την τηρεί, την τιμά και όλα τα υπόλοιπα που κάνει η Νέα Δημοκρατία, σήμερα σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, αυτοί οι πατριώτες έχουν κρυφτεί. Δεν τους αναζητάτε λιγάκι να αυτή δουν τι μας λένε. Αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών έχει γίνει σαν την Coca-Cola, κύριε Σπίρτζη. Για την πανδημία μιλάμε τώρα. Πάμε να πούμε για το σήμερα, για την πανδημία. Κάντε την κριτική στην κυβέρνηση. Λοιπόν, στην πανδημία, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να αφήσει όλο το χρόνο προετοιμασίας να πάει στο φρόντο. Όλο το πρώτο lockdown και τις θυσίες του ελληνικού λαού και σε σχέση με το πώς κλειστήκαμε 2 μήνες και 3 μέσα στα σπίτια μας, αλλά και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που ακολούθησαν, κατάφερε να τις μηδενίσει, γιατί έχει συγκεκριμένη λογική, συγκεκριμένες, αν θέλετε, δογματικές πολιτικές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που κατάφερε είναι σήμερα αποκαλύφθηκαν αυτά, να γίνεται επιλογή από ιδιώτη γιατρό στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και οι ασθενείς που δεν έχουν COVID θα πάνε σε ιδιωτική κλινική. Μάλιστα. Αυτό που αποκαλύφθηκε σήμερα πάλι στη Θεσσαλονίκη είναι να παίρνουν γιατρούς από τον Παπανικολάου και το Ιπποκράτειο για να τους πάνε στην ιδιωτική κλινική που επίταξαν για να τη λειτουργήσουν, όταν είναι πλήρως χωρεσμένοι οι συνθήκες και η λειτουργία των νοσοκομείων και στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά σήμερα, αύριο και στην Αθήνα. Μα το ζητούσατε κι εσείς όμως να επιταχθούν οι κλινικές. Μα δεν επιτάξαν τις κλινικές, τα κτίρια επιτάξαν. Ναι. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Αυτό τώρα, κύριε Κερίδη, ακούσατε την κριτική και το ερώτημα είναι, έχετε χάσει την μπάλα όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αργήσατε πάρα πολύ, χάσατε χρόνο? Όχι την μπάλα, το γήπεδο έχουν χάσει. Δεν έχουν χάσει, άμα είχα χάσει την μπάλα τη βρίσκαμε. Η συζήτηση με τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταστεί τοξική, διότι ακούγονται τέτοιες τερατολογίες οι οποίες πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου, όσο και αν έχεις εφιστεί, θα ήθελα να πω.
Επί ΣΥΡΙΖΑ να θυμηθούμε ότι οι ασθενείς ψάχνανε κρεβάτι ΜΕΘ στην Αθήνα από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Μέσα σε έναν χρόνο υπερδιπλασιάστηκαν, είναι σήμερα 1.230 οι ΜΕΘ στη χώρα μας και συνεχώς προσθέτονται καινούργιες. Στη Θεσσαλονίκη πριν από 1,5 μήνα ήταν 34 και γίνανε 200 οι ΜΕΘ COVID και 490 οι κλίνες. Οι απλές κλίνες COVID και γίναν 1.500. Αυτά είναι γνωστά. Άλλωστε, γι' αυτό έχει αντέξει το σύστημα υγείας σε αυτή την τρομακτική πίεση. Και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελβετία, που εξάγει ασθενείς στη Γερμανία, ή στο Βέλγιο, που εξάγει ασθενείς στη Γερμανία, τη γειτονική, στην Ελλάδα δεν έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα στον κλάδο της υγείας. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι έχουμε περάσει τον κάβο. Βρεθήκαμε πριν από μερικές μέρες στο χειρότερο σημείο και σιγά σιγά τα νούμερα δείχνουν μια βελτίωση. Υπάρχει το φως στο τούνελ του εμβολίου που έρχεται, θα σας έλεγα ρεαλιστικά μιλώντας, συγκρατημένα αρχές του επόμενου χρόνου, και άρα μπορούμε να προσδοκούμε ότι από την άνοιξη και μετά, επιτρέψτε μου, μπορούμε να αφήσουμε σιγά σιγά πίσω μας αυτή την τρομερή περιπέτεια στην οποία η χώρα μας, με όλο το κακό που συμβαίνει σήμερα, συγκριτικά πάντοτε, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το αναγνωρίζουν οι πάντες στο εξωτερικό, δεν θέλει να το καταλάβει ο κύριος Τσίπρας, τα έχει πάει σχετικά καλύτερα, παρά τους περιορισμένους πόρους που έχει σε σχέση με χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, οι βόρειες χώρες κ.ο.κ. Και κάτι τελευταίο, επειδή δεν μου αρέσει να αφήνω τίποτα αναπάντητο. Εγώ προσπάθησα να είμαι πολύ παραγωγικός και στα εξωτερικά. Θεωρώ ότι όλοι μαζί ενωμένοι πρέπει να δώσουμε τον αγώνα. Και ο Αλέξης Τσίπρας, στις επαφές που έχει με τους ανθρώπους που μπορεί να επηρεάσει, επειδή μας εγκαλεί ότι εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε με τις κυρώσεις. Έχουμε φέρει κοντά μας τον Μακρόν, έχουμε φέρει κοντά μας τον Κούρτς, τον οποίο είχαν περιγράψει ως διάβολο, ή το Βέμπερ. Έχουμε φέρει κοντά μας τους Ολλανδούς, οι οποίοι ήταν παραδοσιακά καχύποπτοι έναντι της Ελλάδας και προχωράμε. Όλοι αυτοί ήταν κατά της Τουρκίας περισσότερα από εμάς, για τους δικούς τους λόγους, κύριε Κυρίδη. Επειδή τη μάχη τη δίνουμε κυρίως στο εξωτερικό και όχι μεταξύ μας, ας κάνει μια προσπάθεια να πείσει τον Ιγκλέσιας, το φιλαράκι Ιγκλέσιας με την κοτσίδα, μπας και δούμε λίγο φως και με τους Ισπανούς. Βεβαίως, αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Θα κάνει το μια προσπάθεια όταν συγκαλέσει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν δίνεται στο Blue Sky, κύριε Σπίρτζη. Ναι, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δίνεται στο εξωτερικό με επιχειρήματα και προσπάθεια. Μάλιστα. Αυτά. Θα κάνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, κύριε Μητσοτάκης. Οπωσδήποτε. Θα ακολουθήσουμε το δικό σας παράδειγμα που κάνατε πολλές και για τις συμφωνίες. Ακούσουμε την κυρία Γιαννακοπούλου, κύριε. Έχουν γίνει 50 συνεδριάσεις της Επιτροπής. Μόνο αυτό, 50 συνεδριάσεις της Επιτροπής του Εξωτερικού Συμβουλίου. Αν μου επιτρέψει, θα μιλήσω. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, κυρία Γιαννακοπούλου. Οπωσδήποτε τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι εξαιρετικά δύσκολα. Και ξέρετε, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος βαθμός απροσδιοριστίας και δυσκολίας. Και βεβαίως ο πρώτος και τελευταίος λόγος είναι και πρέπει να είναι στους ειδικούς. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά από την Λάρισα, από το Βόλο και πάνω, η Ελλάδα βράζει από τον κορονοϊό. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι η ΜΕΘ είναι στα όρια τους, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε τις σκηνές αυτές, οι οποίες είπαν ότι θα γίνουν προφανώς. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει στο Βόλο. Και βεβαίως πολύ ορθά έγινε η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Είναι κάτι απολύτως απαραίτητο. Βεβαίως θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια πολύ πιο σοβαρή προετοιμασία. Φωνάζαμε γι' αυτό ως κίνημα αλλαγής από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειαζόταν να έρθει αρχές Νοέμβρη για να μας πει ο κύριος Κικίλια στη Βουλή ότι θα προχωρήσει σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό στις προσλήψεις των 300 αυτών γιατρών τώρα. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει ήδη από το καλοκαίρι και να υπάρχει και κατάλληλα, αν θέλετε. Λέτε δηλαδή ότι καθυστέρησαν. Του κόσμου. Σαφώς υπήρξαν καθυστερήσεις. Και θα σας πω το εξής. Ενώ αντιαμφισβήτητα στο πρώτο κύμα της πανδημίας αυτό το οποίο μας κατέστησε νικητές και παγκόσμιο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι πήραμε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις και πήγαμε, οδηγηθήκαμε στο lockdown. Δυστυχώς φοβάμαι ότι στο δεύτερο κύμα της πανδημίας τρέχουμε μετά από τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι τώρα η ώρα να πούμε αυτά τα πράγματα, κυρία Κλήτου. Αυτή η ώρα ο αντίπαλος είναι ένας.
και είναι ο κορονοϊός. Μετά, όταν όλα αυτά περάσουν, θα λογαριαστούμε και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τις ευθύνες κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ένας ο αντίπαλος. Χρειάζεται να κάνουμε δημιουργική, παραγωγική, σοβαρή αντιπολίτευση. Εμείς ως κίνημα αλλαγής δεν ανήκουμε σε αυτούς που κάνουμε αντιπολίτευση με λάκους, με fake news, μιλώντας για εμπόριο ελπίδας ότι είναι το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι η ελπίδα. Δεν είναι εμπόριο ελπίδας. Περιμένουμε λοιπόν να έρθει, να αρχίσει να εμβολιάζεται ο κόσμος από τον Γενάρη και μετά. Περιμένουμε να δούμε ακόμη καλύτερο συντονισμό της κυβέρνησης, να ακούει περισσότερο τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και πιο έγκαιρα. Βεβαίως και πολλές από τις προτάσεις του κινήματος αλλαγής είδαμε να τις υιοθετεί η κυβέρνηση. Περιμένουμε όμως τις προτάσεις μας και τώρα να τις ακούσει πιο προσεκτικά, προκειμένου να μην τρέχουμε ύστερα από τις εξελίξεις και να μην βλέπουμε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Πόσο χρόνο έχω, αγαπητοί συνάδελφοι? Λοιπόν, ωραία. Τώρα, για να έρθω στο θέμα της ημέρας, το συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Αυτή η εισαγγελική παρέμβαση κατά των τριών αρχηγών που παρέβησαν τις κυβερνητικές εντολές, κύριε Κερίδη, και την απαγόρευση των συναθρήσεων, ενώ για τον εορτασμό της γιορτής του Πολυτεχνείου, πώς σας φάνηκε? Υπέροχη. Στον κύριο Κερίδη ρωτάω. Το απαντάω εγώ. Υπέροχη. Να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση. Κύριε Κώστα, θα συμφωνείτε, φαντάζομαι, ότι σωστά έγιναν αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Και το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει. Αλλά δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Σπύρτης πριν, τα fake news περί ανασφάλιστων, τις γνωστές καραμέλες, όλα αυτά. Ποιες γνωστές καραμέλες το 2015, όποιος δεν ήταν ασφαλισμένος. Ακούστε, κύριε Σπύρτη. Ρωτήστε με έναν δημοσιογράφο, ποιον θέλετε. Κάνατε αντιπολίτευση με τα μαγκάλια και αντιπολίτευση με τις αυτοκτονίες και έτσι ήρθατε στα πράγματα το 2015. Εσείς κάνατε με το μάτι αντιπολίτευση. Επιτρέψτε μου. Εσείς κάνατε με το μάτι, κύριε Κερίδη, αντιπολίτευση. Επιτρέψτε μου. 8 μνημόσυνα την ημέρα κάνατε. Τελειώσατε? Τελείωσε. Ουδέποτε υπήρξε ιστορία στα μίντια πριν το 2015 ότι κάποιος που χρειαζόταν περίθαλψη δεν την πήρε. Ουδέποτε. Τα ανακαλύπτετε από μόνος σας και τα λέτε, έχουν απαντηθεί και ξαναπαντηθεί στη Βουλή και επιμένετε 2020 να μας επαναφέρετε στα μαγκάλια και στις αυτοκτονίες, τις οποίες θα έπρεπε εσείς οι ίδιοι να θέλετε να ξεχαστούν, για να πάμε παρακάτω. Μπας και αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, ο έρμος. Πήγαινε τώρα. Πάμε τώρα στους εισαγγελείς. Θα μου επιτρέψετε να διστάσω να σχολιάσω απόφαση της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε τεράστια προσπάθεια συνεννόησης. Το προσπάθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, το προσπάθησε ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Χρυσοχοΐδης τηλεφωνώντας προσωπικά στους αρχηγούς. Υπήρξε μια προσπάθεια επί τριήμερων, επιτρέψτε μέχρι τη Δευτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Επειδή είναι βουλευτές οι πολιτικοί αρχηγοί, η όποια... Το θέμα θα έρθει στη Βουλή. Προφανώς. Δεν το συζητάμε, πήγε στο να το πάρει και θα έρθει στη Βουλή. Ερχόμενος ο φάκελος στη Βουλή. Τι θα ψηφίσετε? Θα ψηφίσετε να έρθει η ιδιότητά τους ή όχι? Γιατί αυτό είναι, αν παραβίασαν τους νόμους ή δεν τους παραβίασαν. Θα έρθει και με εισήγηση να πάνε ισόβια. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω, μια κουβέντα από τον καθένα για να τελειώνουμε. Η δικιά μου κουβέντα είναι ότι μέσα σε αυτή την καταστροφή που δούμε, πραγματικά την πολύ δύσκολη κατάσταση, όλοι και ιδίως οι υπεύθυνοι, είτε λέγονται πολιτικοί, είτε λέγονται πρόεδροι επιστημονικών συλλόγων, είτε λέγονται ιεράρχες, είτε λέγονται δημοσιογράφοι, είτε εμείς οι απλοί βουλευτές, θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να δίνουμε το παράδειγμα της συμμόρφωσης και όχι, όπως το είπε ο Βαρουφάκης... Μια κουβέντα από τον κύριο Σπύρτζη, παρακαλώ, και από την κυρία Γιαννακοπούλου. Μόνο μία όμως, παρακαλώ, γιατί τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής. Ανυπακοής. Λοιπόν, η ανυπακοή έχει κόστος την ώρα που πεθαίνει κόσμος στις εντατικές. Αυτό μόνο. Κύριε Σπύρτζη. Μάλιστα. Νομίζω ότι και οι αρμόδιοι εισαγγελέες αλλά και η ίδια η κυβέρνηση πρέπει να παραπέμψουν τουλάχιστον 7 υπουργούς της κυβέρνησης με το ίδιο σκεπτικό για παραλήψεις και ανυπακοή, για χώρους που
Δεν φορούσαν μάσκες, ενώ παρά τα περιοριστικά μέτρα και τα μέτρα υγειονομικής αντιμετώπισης υγειονομικής κρίσης σε κλειστούς χώρους ήταν με 100 άτομα σε δημαρχία και πολλά άλλα, αλλά θεωρώ ότι αυτά πραγματικά πλέον είναι γελοιότητες για τη σύγχρονη Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνεχίσει τη λογική του τρόμου και της πάταξης και των ακροδεξιών της κατηφόρων. Έτσι και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κυρία Γιαννακοπούλου, μια κουβέντα και από εσάς για να κλείσουμε. Ακροδεξιό, θα μου επιτρέψετε. Θα μου επιτρέψετε. Όταν σταματήσετε αυτές τις πολιτικές, κύριε Κερίδη. Όταν τα βλέπετε τα αποτελέσματα. Αφήστε την κυρία Γιαννακοπούλου, τη συμπιέζετε. Τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Τι να κάνουμε. Τους παραπέμπουν εισαγγελέα και τον πρέπει να τσακωθούν. Τι να κάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τσακωθούν οπωσδήποτε. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί και είμαι και αρμόδια κοινοβουλευτική τομεάρχης για τα ζητήματα δικαιοσύνης από τη μεριά του Κινήματος Αλλαγής. Και δεν θέλω να σχολιάσω την συγκεκριμένη απόφαση της εισαγγελίας. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, όπως νομίζει. Βεβαίως, πάντα οφείλω να ομολογήσω παρεμβάσεις τέτοιου τύπου είναι κάτι το οποίο με ξαφνιάζει. Όμως, εδώ πέρα, πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα. Γιατί δεν μπορεί, επιτέλους, να έχουμε, αν θέλετε, πολίτες δύο ταχυτήτων. Σωστό, δηλαδή, είναι αυτό. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Έτσι. Άλλοι να είναι υπεράνω του νόμου και άλλοι να μην είναι. Και, πρέπει και άλλοι να καταπατούν το Σύνταγμα και άλλοι να μην το καταπατούν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στους νόμους ή όχι. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πολύ για την κουβέντα που είχαμε απόψε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, παίρνουμε το δεύτερο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τους ακροατές μας και τους τηλεθεατές μας. Επιστρέψαμε και ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Η πρώτη είναι η κυρία Ιωάννου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κλήτου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε, σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω, δώσαμε καμιά παράταση για τις κατοικίες, για τους πληστηριασμούς? Δεν υπάρχουν πληστηριασμοί. Δεν υπάρχουν, τώρα, είναι σε αναστολή αυτά, λόγω κορονοϊού, κυρία Ιωάννου. Δηλαδή? Με απόφαση της κυβέρνησης. Έτσι όπως την ανακοίνωσα. Παλαιότερο μέχρι τέλους του έτους. Αφήστε, μην ανησυχείτε για τους πληστηριασμούς τώρα. Μετά θα δούμε. Α, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ. Καλό σας βράδυ. Η κυρία Μιλιλή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Έχω ένα πρόβλημα. Εγώ δούλεψα πάρα πολλά χρόνια. Είχα 77.000 ένσημα, 7 με 8. Στα 55 μου χρόνια η δουλειά μου έκλεισε. Mm-hmm. Δεν με παίρνανε πουθενά γιατί ήμουν 55 χρόνο και την πήρα μειωμένη τη σύνταξη και μου είπανε όταν την πληρώσει στα 60 να ανανεώσουμε να την πάρεις ολόκληρη. 62. Mm-hmm. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να ζήσω, δεν μου τη δίνουν. Με καταργήθηκε, την κατέργησε όταν πήγα ο κύριος Παπανδρέου Ανδρέας, μου είπανε. Μπορώ να ζήσω με 380 με το ΕΚΑΣ που έχω περάσει 6 εγκεφαλικά, έχω λύκο, έχω παραλύσει σχεδόν στο κρεβάτι, φάρμακα, γυναίκα. Φυσιοθεραπευτή έχω 3 χρόνια γιατί παρέλυσα τα πόδια μου. Τι μπορώ να κάνω με αυτό? Τα αίτημά μου είναι εκεί και εγώ τα έχω, μου τα έβγαλε η κοπέλα τότε φωτοτυπία όλα και μου τα έβγαλε σε μια σακούλα τζαντούλα και μου τα έδωσε να τα έχω κι εγώ όταν πάω για να μου έχω. Τι μπορώ να γίνει με αυτό το θέμα? Χρήστο. Δεν ξέρω, κυρία μου. Δεν σ' ακούει. Ειλικρινά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Νομίζω ότι τώρα πια το όριο ηλικίας είναι τα 62. Ειλικρινά δεν ξέρω και καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορούμε όμως να το ψάξουμε και αν υπάρχει κάτι, κυρία Μιλιλή, θα κρατήσει το τηλέφωνό σας στο τηλεφωνικό κέντρο και θα σας ενημερώσει ο κύριος Κόνστας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Λάμπρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Κλήτου. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Έχω κατάστημα στην Παλίνη εμπορικό με υποδήματα και με ενδύματα. Μάλιστα. Και επειδή όλη την ώρα ακούμε, καταρχήν ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση δεν έχει βοηθήσει το κλάδο του λιανεμπορίου καθόλου. Δηλαδή έχει δώσει ασπιρίνες, θα το έλεγα, από βοήθεια. Και η επιστρεπτέα προκαταβολή που ακούμε συνέχεια ότι δίνει 1, 2, 3, 5, αυτό δεν είναι δώρο, είναι θα το επιστρέψουμε τα χρήματα. Δεν έχουμε πάρει κάτι δώρο. Τα μισά. Λοιπόν, ο κλάδος μας πλήττεται ανεπανόρθωτα στο λιανικό εμπόριο. Δεν είναι όλο η εστίαση που ακούμε ότι έχει πρόβλημα η εστίαση και οτιδήποτε άλλο. Εμείς είμαστε τα εμπορικά καταστήματα της ένδυσης και της υπόδυσης. Όταν μας κλείνουν, με προϊόντα μέσα, τα οποία εμείς πρέπει να τα πληρώσουμε. Σωστό δεν είναι είμαστε, αυτό. Και όταν μετά μας ξανανοίγουν, πρέπει να ξανααγοράσουμε άλλα προϊόντα για να Άρα εσείς λέτε, μέσα. Κύριε Λάμπρου, ότι δεν αρκεί η βοήθεια τέλος πάντων η συνδρομή μέχρι στιγμής της πολιτείας, βεβαίως, τουλάχιστον στην περίοδο του κορονοϊού. Βεβαίως, διότι τα εμπορικά καταστήματα της ένδυσης και της υπόδυσης είναι εποχικά. Κάθε φορά πρέπει αλλάζουν να αλλάζουν το εμπόρευμα. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Φιλιππόπουλος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ακλήδου. Σας ακούμε. Δύο ερωτησούλες γρήγορες. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κώστα πρώτα, εάν ξέρει για τους παλαιούς συνταξιούχους πριν το 16 που βγήκανε, εάν πάρουν αναδρομικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ή θα τα πάρουν σε δόσεις και αν θα πάρουν αύξηση στο μισθό. Είπε σήμερα, άκουγα τον κύριο Υπουργό να τα λέει ότι θα τα δώσει σήμερα, αύριο. Όχι, δεν τα έδωσε. Όχι, σήμερα. Ναι, και όχι σήμερα, αύριο. Έτσι είπε στην τηλεόραση, μια τηλεόραση τον είδα και έλεγε ότι αύριο μπαίνουν αυτές οι συντάξεις, τα αναδρομικά για τους παλαιούς συνταξιούχους με 30 χρόνια δουλειάς. Αυτό δεν είναι. Όχι, γιατί σήμερα πήγανε στα αυτόματα ή πήγανε στα ITM και δεν υπήρχαν αναδρομικά. Ναι, σήμερα. Αύριο, πάτε και αύριο, μήπως αύριο τα βάλουν όπως είπανε. Για να δούμε. Για να όχι, δούμε. Γιατί οι συντάξεις μπαίνουν μία μέρα πριν στα ITM. Καταλάβατε. Ναι. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Φιλιππόπουλε. Με πήραν κι άλλη τηλέφωνο. Θα το ψάξω αύριο. Θα το ψάξουμε και ενδεχομένως στην αρχή της εκπομπής να έχει να μας δώσει πληροφορίες ο Χρήστος Κώστας, εφόσον θα το ψάξει. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ρούσου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κούκλα μου. Να σας πω κάτι, στεναχωριέμαι Σαββατοκυριακό που δεν σας βλέπω, αλήθεια σας λέω. Να είστε καλά. Γιατί έχετε μια ομορφιά και στην ψυχούλα σας, όχι μόνο που τα λέτε ωραία. Ευχαριστούμε. Με χαρά σας βλέπουμε. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, μην καθυστερήσω τον κύριο Κώστα. Ήθελα να πω, παίρνω ένα 18 του μηνός επιτροπή στα ΚΕΠΑ, πρόνοια. Λοιπόν, και με καλέσανε να μην πάω. Για παράταση, θα πληρωθούμε, ξέρει ο κύριος Κώστας, γιατί είναι μέσα πράγματα. Θα το σημειώσω, κύριε μου, και να ρωτήσω. Τι ακριβώς είναι αυτή η επιτροπή? Είναι στην Αθήνα, στα ΚΕΠΑ, είναι της πρόνοια. Α, τα ΚΕΠΑ. Μάλιστα. Ναι. Είναι παράταση, χρόνια δηλαδή παίρνω, αλλά ναι. Τώρα λόγω καλά κάνανε οι γιατροί, λόγω κορονοϊού. Ναι. Και μου στείλανε ένα μήνυμα ότι να μην έρθετε. Καλά. Τώρα θα πληρωθούμε, εσείς μπορείτε να ξέρετε. Θα το ρωτήσουμε, κύριε Ρούσου, και θα σας καλέσουν ενδεχομένως από το Χάρηκα τηλεφωνικό. Και να είστε βλέπω. Καλά, σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μερτζάνης. Γεια σας. Γεια σας, σας ακούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορώ να μεταβώ στην ιδιαίτερα μου πατρίδα για να μάθω τη θέση μου. Ναι. Με το ε3 που δείχνει ότι έχετε ιδιοκτησία. Το ε9, έχετε δίκιο, ναι. Ναι. Και με αυτό πάτε και... Αλλά την τελευταία φορά που έγινε αυτό, αυξήθηκαν κατακόρυφα τα κρούσματα, γιατί πολλοί το εκμεταλλεύτηκαν αυτό το... Όχι, μα είμαι παραγωγός, πρέπει να πάω να μάθω από δίπεδο ξέρεις. Εσείς δικαιούστε, κάνετε. Ειδικά για το μάτσεμα των ελιών υπήρχε ειδική διάταξη. Συγγνώμη,
δηλαδή πρέπει να έχω μαζί μου από τη στιγμή που θα ζυγίσω να έχω το 6-9 μαζί μου. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω έτσι γίνεται η μετακίνηση, κύριε Μερτζάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μερτζάνη. Καλό σας βράδυ. Η κυρία Σοφία. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Κώστα. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι ότι σήμερα πήγα στο NTM να κάνω ενημέρωση στο λογαριασμό μου και δεν μου βάλαν το επιχειρικό. Και δεύτερον, η σύνταξή μου είναι 792 και η επιχειρική μου 262. Mm-hmm. Σύνολο 1054. Mm-hmm. Δικαιούμαι αναδρομικά? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί η κύρια σύνταξη είναι που μετράει. Ναι, όχι με το επικουρικό μαζί. Για το άλλο με την επικουρική δεν ξέρω, θα ρωτήσω κυρία μου τι έγινε. Σας ευχαριστούμε κυρία Σοφία. Η κυρία Χουμ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε κυρία Χουμ. Α, τα ακούω από την τηλεόραση εγώ. Ναι, χαμηλώστε για να μας ακούτε καλύτερα. Ο κύριος Κώστας θα ρωτήσει για... Τώρα με τα αναδρομικά, οι ναυτικοί το 7% θα το πάρουνε, που τους είχαν κόψει απόλυτη σύνταξη. Θα ρωτήσω αύριο, κυρία μου, θα πάρω τηλέφωνο για να μάθω. Γιατί είχα ξαναπάρει και είχατε πει, θα ρωτήσει γι' αυτό, γιατί εντάξει, εμάς μας κόψανε πάρα πολλά, όπως θέλετε. Ναι. Τώρα, αυτό πρέπει, κοιτάξτε, επειδή είναι περιπτώσεις τώρα, θα πρέπει και ο Χρήστος Κώνστας να ρωτάει για να σας δίνει απαντήσεις, να μην σας απαντάει στον αέρα και να σας λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Οπότε θα κρατήσει το τηλεφωνικό κέντρο το τηλέφωνό σας και αν έχει κάποια ενημέρωση θα σας καλέσουν. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Χούμου, κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, 10 παρά 10. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.